μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 7 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα ναύτεξα από την Τουρκία εντός της Κυπριακής ΑΟΣ στην περιοχή κίνησης του Nautical Geo. Εκτός Ελλάμου, ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους λόγω συμπεριφοράς ζητούν επιστροφή της έδρας. Πολλαπλές εστίες φωτιά σε βιομηχανική στον Άγιο Σιλά, στη μάχη πτυτικά μέσα. Προειδοποιούν με δυναμική αντίδραση ασθενείς. Τελεσίγραφο προς τον ΟΚΙΠΗ και το Υπουργείο Υγείας για τις λίστες αναμονής. Ανακοίνωσε το διορισμό ποινικών ανακριτών στην υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου, ο Γενικός Εισαγγελέας. Συγκλονίζει η νέα σοβαρή καταγγελία που βρίσκεται ενώπιον των αρχών. Μητέρα κακοποιούσε τις κόρες της, έβγαζε βίντεο και τα έστελε στο σύντροφό της. Αθώος ο Νορβηγός για την απαγωγή της κόρης του το 2017. Υποστελεχωμένη η Γρηγόριος Κλινική αυξήθηκαν τα περιστατικά οροθετικών, ενώ αρκετοί γιατροί μεταδέθηκαν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε έξαρση ιώσεις εκτοξεύθηκαν τα περιστατικά κοξάκι και γαστρεντερίτιδας. Καμπάνα δεκάδων εκατομμυρίων στην Τουρκία από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Κερίνιας. Να κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με την πυρκαγιά που μένεται στην επαρχία Λεμεσού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος ο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κύριε Κετσί, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτούργο. Άλλη μια φορά σε κινητοποίηση η πυροσβεστική στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Σιλά στη Λεμεσό. Δώστε μας την εικόνα, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επεκτάθηκε σε περίφραξη εργοστασίου. Ναι, πολύ σωστά αναφέρεστε σε άλλη μια φορά, διότι αν πάμε λίγο πίσω, κύριε Αυτούργο, τον τελευταίο μήνα με 20 ημέρων, μιλούμε για πέραν των 20 ανταποκρίσεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι διαχειρίσιμη. Ναι. Κατέγραψε συνολική έκταση περίπου 3,5 χεκτάρια από ξηρά χόρτα άγρια βλάστηση σκουπίδια σε παράνομους κυβαλλόδομους της περιοχής. Και όσον αφορά το ερώτημα σας για το εργοστάσιο, η πυρκαγιά στην περίφραξη του εργοστασίου ανακύκλωσης περιορίστηκε στο αρχικό στάδιο νευτικός μετά από πάρα πολλή προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να είμαστε εκεί, να γίνει η πλήρης οριοφαίρεση της πυρκαγιάς και κατάσβεση οποιοδήποτε μικροαισθητών υπάρχουν. Ναι, έχετε ρίξει στη μάχη και ένα αέρια μέσα, κύριε Γετσί. Από το πρώτο στάδιο, δηλαδή με την άφηξη των πρώτων οχημάτων και κατόπιν αξιολόγησης, είχαμε ενεργοποιήσει 2 εκμεσημένα ελικόπτερα, καθότι είναι μια δυνητικά επικίνδυνη περιοχή, λόγω της βιομηχανικής περιοχής που βρίσκεται εκεί, τόσο ελαφριάς όσο και βαριάς βιομηχανίας. Ναι. Γι' αυτόν ενεργοποιήσαμε από το πολύ αρχικό στάδιο τα ενέργεια μας. Ναι, βλέπουμε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, κύριε, γιατί επειδή είναι πολλαπλές οι αιστείες της φωτιάς και όπως είπαμε είναι γύρω στις 20 τέτοια περιστατικά το τελευταίο διάστημα, πόσο δύσκολο είναι να ελέγχεται η συγκεκριμένη περιοχή? Κοιτάξτε, η πυροσβεστική υπηρεσία, κυρία Φλωρίδου, κάνει ό,τι είναι δυνατόν και κάνει εκείνο που πρέπει για να επικεντρωθούν έτσι, να επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη περιοχή όλοι, και η τοπική αρχή αυτοδιοίκησης, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, για να αποτραπεί αυτόν το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στις τελευταίες μέρες. Ήδη προκαιρού είχαμε εκδώσει μια ανακοίνωση, τόσο εμείς όσο και η αστυνομία είμαστε σε εγρήγορση. Αντιλαμβάνεστε όμως δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς και πάντοτε και παντού. Θέλουμε και τη συμβολή του κόσμου, γι' αυτό είχαμε παροτρύνει τον κόσμο εκεί και όπου γνωρίζει οτιδήποτε να το αναφέρει. Αντιλαμβάνεστε, σίγουρα είμαστε μια μικρή κοινωνία και σίγουρα παρατηρούμε κάποια πράγματα και πρέπει να ενημερώνουμε. Είναι καθήκον μας να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές και τόσο την πυροσβεστική και αν και αντιμετώπιση και ανταπόκριση, αλλά όσο και την αστυνομία για να μπορέσει να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και με θέληση να παραθέσουμε στοιχεία ούτως ώστε αυτούς τους παράνομους να τους εντοπίσουμε και να τους περιορίσουμε. Από εκεί και πέρα και η πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά έχουμε προβεί σε σωρία επιστολογραφίας και στις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, διότι φαίνεται εκεί να υπάρχει μια άναρχη απόρριψη σκουπιδιών, φαίνεται να υπάρχει μια άναρχη καύση και αυτός θέλουμε να τερματιστεί, γιατί υπάρχουν σοβαροί κινδύνοι. Ναι. Τώρα, έχει διαταχθεί εκένωση των εργαζομένων στα εργοστάσια? Όχι. Δεν χρειάζεται. Ναι. Αυτό είναι σίγουρα
αυτό το οποίο γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η αξιολόγηση και στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε τέτοια ενδεχόμενα. Πότε υπολογίζετε ότι θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, κύριε Γκατσί? Μα είναι, κύριε Αυτοκρίου, σας είπα από τη στιγμή που είναι διαχειρίσιμη, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε δημιουργικός κίνδυνος, αλλά με κάθε επιφύλαξη να δω ότι μία μικρή αναζωοκύρωση μπορεί να μετατραπεί σε μέτωπο στη βάση των περιβαλλοντικών συνθήκων. Άρα δηλαδή, θα παραμείνουν εκεί δυνάμεις. Σίγουρα μια μικρή αναζωοπήρωση μπορεί να σου την κάνει μέτωπο την ίδια όρθα. Ναι, άρα θα παραμείνουν εκεί δυνάμεις, κύριε Γκατσί. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι εκεί οι δυνάμεις, συνεχίζουν και κάνουν πλήρη οριοθέτηση της περιοχής. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκατσί. Να αλλάξουμε θέμα. Νέα ανάφτεξη εντός της Κυπριακής Άωσας στην περιοχή κίνησης του Nautical Geo εξέδωσε η Τουρκία. Πάμε στον Μάριο Καμιναρίδη. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προκλήσεις της Άγκυρας, Μάρια. Έτσι, Στέφανη, και παράνομα έχουν δεσμεύσει μια περιοχή, μια ανευθεία πλέον από τη λιμανάκι της Πάφου, στην κάτω Πάφο πλέον, να πάρει μια ραμμή εκεί, νοτιοδυτικά. Πλέον η Τουρκία έχει παράνομα δεσμεύσει η περιοχή εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης για στρατιωτική άσκηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας. Μέχρι στιγμής αυτό το νέο ανάπτυξη από πλευρά της Τουρκίας θα έχει μέχρι και αύριο, δηλαδή είναι 24 ώρες και είναι πλέον η τακτική πλέον από πλευρά της Τουρκίας να στείλει μηνύματα προς την ελληνική κυβέρνηση και την κυπριακή κυβέρνηση, ουσιαστικά καλώντας τους με αυτήν την απαράδεκτη και παράνομη στάση τους να σταματήσουν τις ενεργειακές τους σχεδιασμούς που έχουν, ενεργειακούς σχεδιασμούς που έχουν, και αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο πρέπει ξανά να το δούμε, γιατί πλέον ξεκινά αυτή την απαράδεκτη και παράνομη στάση της εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, Στέφανη. Υπάρχουν καταδίκες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ανακοίνωση εκτές καλεί όλοι να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, κάτι το οποίο όμως η Τουρκία δεν συγκινείται με αυτές τις μικροανακοινώσεις από πλευράς τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέφανη. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο πάμε πολλές φορές, Μάρια Καμιναρίδη. Σε ευχαριστούμε. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι, το διορισμό τριών δικηγόρων ως ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών στην υπόθεση του Εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε τι συγκεκριμένα δήλωσε ο Γιώργος Σαββίδης. Και αν διαφανεί ότι ευθύνονται κάποιοι για το θάνατό του, να γίνει προσπάθεια ανέβρεσής τους και αν είναι δυνατόν να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Τα θλιβερά γεγονότα της υπόθεσης εκτιμώ πως είναι σε όλους γνωστά και δεν θεωρώ χρήσιμο να τα επαναλάβω. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ δυστύχημα η οποιαδήποτε οικογένεια που έχασε είτε το παιδί της είτε κάποιο άλλο μέλος της από αφύσικο θάνατο να διέρχεται για τόσα χρόνια μια τέτοια ψυχοφθόρα και συναισθηματική διαδικασία. Εύχομαι με το τέλος αυτής της διαδικασίας η οικογένεια του Θανάση να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει και που για 16 χρόνια την βασανίζουν. Από τη δική μας την πλευρά η προσπάθεια μας ήταν και είναι να βοηθήσουμε στην εξέβρεση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή, ώστε και η οικογένεια αλλά και η πολιτεία να νιώθουν ότι υπάρχει ξεκάθαρη κατάληξη στην τραγική αυτή υπόθεση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ως νομική υπηρεσία είχαμε συναντήσεις με τους γονείς του Θανάση και τους δικηγόρους της οικογένειας για να ακούσουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις επόμενες ενέργειες. Συνενέσαμε στο αίτημα της οικογένειας για εκταφή των οστών του Θανάση, όπως και στη διενέργεια εξειδικευμένων επιστημονικών εξετάσεων στο ιωιδές οστό από εμπειρογνώμονες παθολογανατόμους στην Ελλάδα, ως το αίτημα του ιατροδικαστή που ενεργούσε εκ μέρους της οικογένειας κατά την εκταφή των οστών. Για την εκταφή έχουν ετοιμαστεί και μας έχουν παραδοθεί εκθέσεις από τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στη διαδικασία εκταφής και εξέτασης των οστών και οι οποίοι ενεργούσαν εκ μέρους της Δημοκρατίας. Οι εκθέσεις με τα πορίσματα των δύο εμπειρογνωμόνων παθολογοανατόμων που εξέτασαν το ιωιδές οστό κοινοποιήθηκαν στο γραφείο μου, όπου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
συγκαλέσαμε τον Ιούνιο του 2021 ευρεία σύσκεψη στην παρουσία του Αρχηγού της Αστυνομίας, των επικεφαλής του ποινικού τομέα και αστικού τομέα της νομικής υπηρεσίας, αντίστοιχα, καθώς και άλλων μελών της ηγεσίας της αστυνομίας και ανακριτών, για συζήτηση των περαιτέρω ενεργειών μας. Οι εκθέσεις των δύο εμπειρογνωμόνων κοινοποιήθηκαν επίσης στον δικηγόρο της οικογένειας και στο θανατικό ανακριτή που χειρίζεται την θανατική ανάκριση. Σημειώνω πως στο παρελθόν διεξήχθησαν δύο θανατικές ανακρίσεις, ποινική ανάκριση αλλά και έρευνα του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου. Υπάρχουν εκθέσεις, όπως επίσης και φάκελοι με μαρτυρικό υλικό. Με βάση την αξιολόγηση από την νομική υπηρεσία όλων των στοιχείων, κρίναμε πως ενδείκνεται η λήψη περαιτέρω μέτρων διερεύνησης. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε την διεξαγωγή νέας ποινικής ανάκρισης αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Θανάση Νικολάου. Ασκώντας τις εξουσίες μου, δυνάμει του εδαφίου 2, του άρθρου 4, του περιποινικής δικονομίας νόμου κεφάλαιο 155, διόρισα σήμερα ως ποινικούς ανακριτές τους δικηγόρους κυρίους Αχιλέα Εμιλιανίδη, Σάβα Μάτσα και Αντώνη Αλεξόπουλο. Τα τρία αυτά πρόσωπα διορίστηκαν αφού λάβαμε και τις απόψεις της οικογένειας, η οποία με επιστολή του δικηγόρου τους κυρίου Λουκί Λουκαΐδη προς το γραφείο μου στις 27 Αυγούστου του 2021 ζητά τον διορισμό των πιο πάνω προσώπων ως ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Ο κύριος Εμιλιανίδης είναι διακεκριμένος δικηγόρος και κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής Ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Ο κύριος Μάτσας, επίσης γνωστός δικηγόρος, διατέλεσε εισαγγελέας της Δημοκρατίας, επικεφαλής του ποινικού τομέα για 10 χρόνια. Και ο κύριος Αλεξόπουλος, υπεύθυνος του Δικαστηριακού Τμήματος Δικηγορικού Οίκου στην Κύπρο, με γραφεία στο εξωτερικό. Έχει διδάξει επίσης σε κολέγιο στην Κύπρο. Πιστεύουμε ότι οφείλαμε στη μνήμη αυτού του παιδιού να προχωρήσουμε ξανά με το διορισμό ποινικών ανακριτών. Διότι όπως είπα και παλαιότερα, ενδιαφέρει και εμάς και την κοινωνία όλη να ρίξουμε φως στο πώς το παιδί αυτό δυστυχώς κατέληξε. Δεν είναι μόνο απέτηση της οικογένειας. Είναι απέτηση της κοινωνίας ολόκληρης και υποχρέωση του κράτους. Η ευχή μας είναι να υπάρξει κατάληξη με ασφαλή συμπεράσματα, όποια και αν είναι αυτά, και η ψυχή του άτυχου Θανάση να αναπαυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αθώς ο Νορβηγός για την απαγωγή της κόρης του, σύμφωνα με νορβηγικό δικαστήριο, η υπόθεση πάει πίσω το 2017. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Μάρκου. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση απαγωγής της ανήλικης από τον νορβηγό πατέρα στην Τόργελ Κρίσμουγκ το 2017, όπου ήρθε μια νέα απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου στην Νορβηγία, το οποίο αποφάνθηκε ομοφόνως ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να αθωωθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Η υπόθεση απαγωγής της μικρής έγινε το 2017, όταν τότε ήταν 4 ετών. Υπόθεση η οποία συγκλώνησε την Κύπρο, όταν ο πατέρας του παιδιού ήρθε στο νησί και πήρε το κορίτσι από την μητέρα έξω από τον υπηαγωγείο της στην Δασούπολη. Ακολούθησε τότε η καταδίωξη της αστυνομίας και η διαφυγή του πατέρα από την Κύπρο, ο οποίος έφτασε στην Νορβηγία με την ανήλικη κόρη του. Τελικά ο Νορβηγός δικάστηκε από νορβηγικό δικαστήριο και αθώθηκε. Στέφα, ενώ σύμφωνα με τον πολίτη, στην αθωωτική του απόφαση στο νορβηγικό δικαστήριο αναφέρει ότι η μητέρα και ο δικηγόρος που την εκπροσωπούσε στην Κύπρο κατασκεύασαν αποδεικτικά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα για να πείσουν τα κυπριακά δικαστήρια ότι η μητέρα και το παιδί βρίσκονταν στην Κύπρο κατά την περίοδο που αποδεδειγμένα ζούσαν στην Νορβηγία. Γίνεται την ίδια ώρα εκτεταμένη αναφορά σε ψευδείς ένορκες δηλώσεις και άλλα κατασκευασμένα στοιχεία που στόχο είχαν να πει στο κυπριακό δικαστήριο ότι η μικρή πήγαινε σε νηπιαγωγείο στην Κύπρο και πως κατοικούσε μαζί με την μητέρα της στο νησί. Αυτό οδήγησε το κυπριακό δικαστήριο να παραχωρήσει την κηδεμονία του παιδιού στην μητέρα. Να πούμε ότι η απόφαση του νορβηγικού δικαστήριου φέρεται να εκδόθηκε Στέφανη στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ώρα έκπληξη χαρακτήρισε την απόφαση του νορβηγικού δικαστήριου πρόεδρος του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστος Κληρίδης.
Σε δηλώσεις του από την Γενική Εισαγγελία, ο κ. Σοκλειδίδης ανέφερε πως είναι έκπληξη η απόφαση του νορβηγικού δικαστηρίου, γιατί προηγήθηκαν πάμπολες προηγούμενες άλλες αποφάσεις των νορβηγικών δικαστηρίων και των κυπριακών προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο κ. Σοκλειδίδης ανέφερε ενδεικτικά πως υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις των νορβηγικών δικαστηρίων που δικαίωσαν την μητέρα και το παιδί και τους έστειλαν στην Κύπρο. Μάλιστα, ενώ ο Χριστίνα Σοκ προκαλεί νέα καταγγελία στις αρχές για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τη μητέρα και τον συμβίου της. Ακριβώς, Στέφανη, η μητέρα φαίνεται να προέβαινε σε άσεμνες πράξεις κατά των τριών ανήλικων κοριτσιών της μετά από αποδείξεις μάλιστα του συμβίου της. Ο ίδιος φαίνεται να απαιτούσε από την μητέρα να καταγράφει σε βίντεο και φωτογραφίες τα όσα εκτελήσονταν κατά των παιδιών της. Τόσο η μητέρα όσο και ο συμβίος της παραπέφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου στις 15 Νοεμβρίου για την ώρα. Αρνούνται, Στέφανη, κάθε ανάμειξη στην υπόθεση, συγχωρείτε. Την ίδια ώρα η αστυνομία επιβεβαιώνει την διερεύνηση υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από την μητέρα και των συμβίων της, ωστόσο δεν επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες που ήταν χθες στο φως δημοσιότητας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως δήλωσε ο βοηθός διευθύντρια τμήματος καταπολέμησης εγκλήματος και διευθύντρια υποδιεύθυνσης διαχείρισης υποθέσεων ευάλωτων προσώπων του Αρχηγείου Αστυνομίας Κυριακή Λαμπυρανίδου, η οποία, Στέφανη, τονίζει ότι η δημοσιοποίηση λεπτομεριών για τέτοιες υποθέσεις είναι πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περνάμε στα της πανδημίας τώρα και πάμε στη δόκτωρα Μαρία Κολιού. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κολιού. Καλό μεσημέρι, κύριε τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούμε συνέχεια για αυτή την τρίτη δόση. Μόνο για αυτή μιλάμε, κυρία Κολιού. Θεωρείτε πως πρέπει να την αφήσουμε έτσι λίγο στην άκρη και να εστιάσουμε σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να ανεβάσουμε κι άλλο την εμβολιαστική μας κάλυψη στο γενικό πληθυσμό. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε τρίτη δόση πιστεύω ότι χρειάζεται, γιατί έχουν αρχίσει να πάσχουν άνθρωποι να μπαίνουν στο νοσοκομείο, κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει το εμβόλιο τους πολύ καιρό, εντελώς στις αρχές της ανακάλυψης του εμβολίου. Και ειδικά ηλικιωμένα άτομα και ανοσοκατασταλμένοι. Επομένως, πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν είναι πολυτέλεια να εμβολιαστούν σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνουν παράλληλα με την αύξηση, με την έμφαση που θα δώσουμε στο να πετύχουμε τις δύο δόσεις σε ακόμα περισσότερο μέρος του πληθυσμού. Ναι. Σε νεαρότερες ηλικίες, δηλαδή κάτω των 65, θα πρέπει να χορηγηθεί η τρίτη δόση, κυρία Κολιού? Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε γι' αυτό, και σε αυτό συνηγορούν και ο ΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος είπε ότι ακόμα χρειάζεται να δει evidence για τους νεότερους ανθρώπους, δηλαδή να δει στοιχεία από έρευνα για να θεωρήσει ότι πράγματι να δώσει την έγκριση, τη σύσταση ακόμα για πιο νεαρές ομάδες του πληθυσμού. Άρα ακόμη δεν ξέρουμε, κυρία Κολιού, αν πέφτει η ανοσία μετά τις δύο δόσεις, εάν παρέλθουν οι 6 μήνες στις νεαρότερες ηλικίες. Κοιτάξτε, για τις νεαρές ηλικίες το θέμα δεν είναι μόνο να χάσεις μέρος της ομάδας σου. Το θέμα είναι να χάσεις και πραγματικά την προστασία σου. Διότι η προστασία δεν είναι μόνο αντισώματα. Προστασία εκτός από τα αντισώματα, τα εξουδετερωτικά, είναι και η κυταρική σου ανοσία σε ποια κατάσταση βρίσκεται, γιατί η κυταρική ανοσία περιέχει την ανοσολογική μνήμη. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το εμβόλιο της υπατήτητας Β, 5 χρόνια μετά που θα το κάνουμε, μπορεί να πέσει ο τίτλος των αντισωμάτων μας και μάλιστα σε αρνητικά. Αν έρθουμε όμως σε επαφή με τον ιό, εφόσον στην αρχή είχαμε παράξει αντισώματα και απλά έπεσε ο τίτλος, η μνήμη ανοσολογική του οργανισμού θα ενισχύσει, θα προκαλέσει μια έκρηξη αντισωματικής απάντησης όταν έρθουμε σε επαφή με τον ιό, τον άγριο ιό. Θα γίνει μια αφύπνιση, δηλαδή θα ξυπνήσει. Ακριβώς, γιατί ακριβώς διατηρείται η ανοσολογική μνήμη. Κάτι παρόμοιο είναι, δεν ξέρω ακριβώς βέβαια την ανοσία του COVID, δυστυχώς δεν την έχουμε ζήσει πολύ, διότι είναι ένας νέος ιός, εντελώς καινούριος, και δεν φαίνεται να υπακούει γενικά στους κανόνες άλλων ιών. Αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα, δηλαδή να μην χάνουμε την ανοσία μας επειδή χάσαμε τα αντισώματα μας. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα 25 περίπου της 100 του ενήλικου πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί, κυρία Κολιού. Καθόλου. 20. 20.
Ενώ και μπορεί να έχουν κάνει την. Δεν έχουν ολοκληρώσει, ναι, πλήρως το εμβολιαστικό του σχήμα. Αυτό το ποσοστό, πιστεύετε εσείς μάλλον ότι θα το πείσουμε τελικά να προχωρήσει στον εμβολιασμό? Ξέρετε, πραγματικά είναι κρίμα να μην πηγαίνουν να εμβολιάζουν. Διότι γνωρίζουμε ότι οι αντενδείξεις για το εμβόλιο είναι πραγματικές, έχει κάτω από το 5% του πληθυσμού. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρό, για να μην πω και κάτω από το 1% του πληθυσμού. Είναι αυτή όλη η ιστορία, η παραφιλολογία που έχει κυκλοφορήσει, είναι οι διάφοροι που τοποθετούνται ανεύθυνα για μένα εναντίον του εμβολίου χωρίς να κοιτάζουν πραγματικά τα δεδομένα. Ακούν κάτι και το δένουν σε ψηλό μαντήλι και λένε είναι επικίνδυνο το εμβόλιο. Καμία σχέση. Mm-hmm. Το εμβόλιο είναι από τα πιο ελεγμένα εμβόλια και πιο δοκιμασμένα εμβόλια που βγήκαν ποτέ, που κυκλοφόρησαν ποτέ. Δηλαδή μέσα στους 10 μήνες που έχουν κυκλοφορήσει, πραγματικά έχουν κυκλοφορήσει. Πόσες δόσεις έχουν γίνει? Εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις έχουν γίνει. Με αποτέλεσμα να γνωρίσουμε και τα καλά του και τα κακά του. Είναι από τα πιο εξερευνημένα εμβόλια μέσα σε τόσο μικρό διάστημα. Γι' αυτό και το FDA της Αμερικής έχει δώσει έγκριση πλέον στην τεχνολογία mRNA για το εμβόλιο της Pfizer συγκεκριμένα και ακολουθά και της Moderna σύντομα. Έχει δώσει έγκριση κανονικής κυκλοφορίας του εμβολίου εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον. Επομένως δεν θεωρείται πλέον emergency authorization. Δεν είναι θέμα επίγουσας ανάγκης της πανδημίας για την οποία κυκλοφορά. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει ελεγχθεί και έχει πάρει κανονική έγκριση κυκλοφορίας. Να. Τώρα, τα αντισώματα από φυσική νόσηση είναι πιο ισχυρά από αυτά του εμβολίου? Ας μιλούμε ειδικά για την ανοσία. Φαίνεται ότι είναι καλή η ανοσία από τον ιό, αλλά και πάλι όταν περάσουν οι 6 μήνες από την νόσο, δεν μπορείς να εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα ξανανοσήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι που φέρνει και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Δυστυχώς είναι περίεργος ο ιός. Mm-hmm. Η ανοσία δεν εξασφαλίζει χρονιότητα της προστασίας, έστω και αν είναι φυσική ανοσία, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε και εμβολιαστική εγκάλυψη και εμβόλιο. Τώρα, όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία, είναι εφησυχαστική και αυτό σημαίνει ότι ελέγχεται η κατάσταση ανάμεσα στους μαθητές. Δεν είχαμε αλυσίδες. Ναι, το γεγονός ότι ελέγχεται και παίρνονται δείγματα έτσι, συστηματικά από τα σχολεία, αλλά και βλέποντας και των συνολικών αριθμών των ασθενών, αυτό δηλαδή που νοσούν, νομίζω ότι στην παρούσα φάση ναι, είναι καθησυχαστική. Δεν έχουμε κάτι να ανησυχούμε στην παρούσα φάση. Όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει πάντοτε να είμαστε έτσι, σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να το αφήνουμε, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας ξεφύγει το θέμα ή να εμφανιστεί καμιά νέα μετάλλαξη και να αρχίζουμε πάλι να τα μαζεύουμε και να έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Ειδικά στον πληθυσμό αυτό που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, στα μικρά παιδιά. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση μου. Τι θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την καλή εικόνα που έχουμε στην Κύπρο, ο κ. Κούλιου? Δηλαδή, ακόμη και αν η εμβολιαστική κάλυψη στο γενικό πληθυσμό, μάλλον στους ενήλικες, αλλά εντάξει, ας πούμε και στο γενικό πληθυσμό, δεν ανέβει. Υπάρχει κίνδυνος για ένα πισωγύρισμα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο πολύ εκπλαγεί από το γεγονός ότι δεν έχουν ξεσπάσει σοβαρές αλυσίδες μετάδοσης μέσα στα σχολεία. Και είναι πολύ έτσι, ευχάριστη η έκπληξη αυτή που έχουμε δει, γιατί έχουν ανοίξει τώρα εδώ και ένα μήνα και τα σχολεία και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Με αποτέλεσμα, αν είχαμε κάποιον ιδιαίτερο πρόβλημα, πιστεύω θα είχε εντοπιστεί μέχρι τώρα. Ναι, οι χειμερινοί μήνες όμως ενδεχομένως να παίξουν κάποιο ρόλο. Σίγουρα, γιατί θα κλειστούν μέσα τα παιδιά, τώρα μπορεί να βγαίνουν πιο συχνά στην αυλή, μπορεί να αφήνουν παράθυρα ανοιχτά. Οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί και οπωσδήποτε είναι και οι εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών. Φροντιστήρια, λεωφορεία, όταν πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, μετά αγωνίσματα που πολλά παιδιά συμμετέχουν, πρέπει να προσέχουμε. Και σίγουρα οι ενήλικες στο σπίτι θα πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο, ώστε και να πάρει ένα μωρό την νόσο στο σπίτι, να μην είναι μέχρι εκεί, να μην έχουμε εκτεταμένες αλυσίδες μετάδοσης. Ναι. Να αναμένουμε κάποιες μικρές χαλαρώσεις αύριο, να ανακοινωθούν μετά το Υπουργικό. Ζητήθηκε η γνώμη σας, είχατε κάποια σύσκεψη, κυρία Κούλιου? Όχι. Δεν συμμετείχαμε εμείς καθόλου. Εγώ πιστεύω πάντως ότι
θα πρέπει να συνεχιστεί το Safe Pass, διότι βασιζόμαστε πάρα πολύ πάνω του, όπως επίσης και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω εμβολιαστική μας κάλυψη. Πρέπει να ανέβει και άλλον η κάλυψή μας για να μας προστατεύσει αποτελεσματικά και για το χειμώνα που έρχεται. Επίσης, το άλλο σημείο που θέλω να πω, επειδή οι μεταλλάξεις συνήθως είναι από φτωχές χώρες που έρχονται, που έχουν τεράστιους πληθυσμούς, γιατί εκεί μένεται ουσιαστικά ο ιός ανεξέλεκτος, θα πρέπει οι πλούσιες χώρες να δώσουν εμβόλια και όχι τέλος του χρόνου, όπως έχουν δηλώσει η Ευρώπη και η Αμερική, να τα δώσουν άμεσα τα εμβόλια. Να προστατευτεί και αυτός ο κόσμος που είναι σε πιο φτωχές χώρες και δεν έχει να αγοράσει το εμβόλιο, γιατί γνωρίζουμε ότι οι λοιμώξεις δεν γνωρίζουν σύνορα, δυστυχώς. Έτσι θα θωρακίσουμε και τις υπόλοιπες χώρες, γιατί είναι ανοιχτά τα σύνορα. Έτσι κινδυνεύουμε και εμείς. Δεν είναι μόνο αυτοί που θα προστατευτούν οι άνθρωποι φτωχοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κολιού. Καλώς σας υπόλοιπο. Να προχωρήσουμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι. Υποστελεχωμένη η Γρηγόριος Κλινική, αυξήθηκαν τα περιστατικά οροθετικών, ενώ αρκετοί γιατροί μετατέθηκαν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19. Σύνδεση με, τηλεφωνικά είναι μαζί μας. Τηλεφωνικά ο υπεύθυνος της Γρηγορίου, ο δόκτωρ Ιωάννης Δημητριάδης. Καλώς σας μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, εξηγήστε μας γιατί υπάρχει αυτή η σοβαρή υποστελέχωση. Όντως μετατίθενται γιατροί για να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία. Σίγουρα. Εάν δείτε όμως και η διεθνής εμπειρία, δυστυχώς το COVID έχει επισκιάσει όλες τις ειδικότητες. Έχουν καταγραφεί πλέον καθυστερήσεις στις διαγνώσεις, στις θεραπείες για διάφορες χρόνιες παθήσεις, καθώς και σε πρώτο διαγνώσεις. Έτσι και όσον αφορά το COVID, το AIDS και την Γρηγόριο Κλινική, δεν θα μπορούσαμε παρά να μην προσφέρουμε και εμείς τις υπηρεσίες μας να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να προσφέρει το σύστημα υπηρεσίες προς τα οροθετικά άτομα. Διασφαλίσαμε την συνεχή χορήγηση των φαρμάκων. Επήγαν τα περιστατικά, έρχονταν πάνω στην κλινική. Απλούστατα φύγαν ορισμένοι γιατροί μας. Πόσοι φύγανε, κύριε Δημητριάδη, πόσους είχατε φύγανε, και... Τώρα, εμάς υπήρχε και μια παραδοξότητα, διότι υπήρχαν ορισμένοι γιατροί, τρεις γιατροί για το Γρηγόριο Κλινική. Ο ένας δυστυχώς συγχωρέθηκε λόγω καρκίνου, μείνανε δύο, ο ένας εστάλληκε για το COVID. Άλλοι ένας-δυο, οι οποίοι πνευμονολόγοι, οι οποίοι βοηθούσαν για τη Γρηγόριο Κλινική, δυστυχώς είναι στην απόγνωση των εδώ και 1,5 χρόνων. Άρα, αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο γιατροί στην Γρηγόριο Κλινική που δεν μπορούν να ανταποκριθούν με αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Και ο αυξανό αριθμό ασθενών είναι αυτό που γίνεται τα τελευταία συνεχώς. 10 χρόνια συνεχώς, 8 χρόνια. Οι γιατροί όμως παραμένουν ήδη. Το ίδιο γι' αυτό και οι υπηρεσίες πρέπει και να βελτιωθούν και πρέπει να αναβαθμιστούν ορισμένες υπηρεσίες. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να δυναμωθεί και το προσωπικό. Ναι, εδώ και πόσο καιρό επικρατεί αυτή η κατάσταση, από την αρχή της πανδημίας ή από τα μέσα? Όχι, από την αρχή. Για να είμαι ειλικρινής, για να φανταστείτε, εγώ τώρα είμαι ο διευθυντής της κλινικής και έχω και άλλες, προσφέρω και άλλες υπηρεσίες σε άλλα τμήματα και στην Υπουργείο Υγείας. Και έμεινα μόνος μου για 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, μάλιστα. Ωραία. Και υποθέτω ότι έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας. Σίγουρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τι σας λένε? Εντάξει, ήταν και το θέμα της πανδημίας, αλλά μπορούσε να βρεθεί μια λύση. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση και εγώ προσωπικά, αλλά και συναδέλφοι, να δυσκολέψουμε το σύστημα. Πρώτα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Ο ένας μας ο γιατρός γύρισε πίσω, άρα τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Αλλά και οι ίδιες υπηρεσίες και ο ίδιος Υπουργός Υγείας, πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε, τα είπαμε, θα έρθει και στην Γρηγόριο. Και σιγά σιγά θα τροχιοδορμηθούν τα πράγματα για λύση. Ναι, όμως έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά των οροθετικών, μας λέτε. Ναι, αυξάνονται. Ναι, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει προφύλαξη, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, γιατρέ. Όχι ακριβώς. Εμείς τα τελευταία χρόνια, διότι είμαι υπεύθυνος και του προγράμματος έτσι στο Υπουργείο Υγείας, η αντιμετώπιση δεν γίνεται μέσω με το να βγάλει μια διαφήμιση, να κάνει μια ενημέρωση. Γίνεται στοχευμένα αναλόγως ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Και αυτό έχει προγράμματα του Υπουργείου και ακριβώς κάνει διαφώτιση σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και μας βοηθάνε πάρα πολύ και εμείς και οι κυβερνητικοί οργανισμοί. Παράλληλα, βλέπετε, επιδημολογικά έχει αλλάξει το προφίλ των νέων περιστατικών. Η πλειονότητα πλέον των νέων περιστατικών τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι αλλοδαπή. Οι περισσότεροι είναι immigrants, είναι πολιτικοί πρόσφυγες, αιτητές πολιτικού ασύλου. Άρα, αντιλαμβάνεστε, η εγχώρια μολυστή
αρχίζει και μειώνεται. Χωρίς να φυσικαστούμε μεν, αλλά βλέπουμε ότι πλέον τα περισσότερα είναι από αλλοδαπούς. Ναι, κάτι τελευταίο. Πόσοι είναι οι ασθενείς που είναι καταγεγραμμένοι στην κλινική σας, κύριε Δημητριάδη? Στην κλινική είναι γύρω στα 1.300 άτομα, παρακολουθούνται γύρω στους 900. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εσείς να είστε πάντα καλά. Τώρα, θα μείνουμε στα θέματα της υγείας, καθώς προειδοποιούν με δυναμική αντίδραση οι ασθενείς. Τελεσίγραφο προς τον ΟΚΙΠΗ και το Υπουργείο Υγείας για τις λίστες αναμονής. Πάμε στον πρόεδρο της ΟΣΑΚ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουλούμα. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Όλοι με τηλεφωνικά μου βγαίνετε σήμερα. Εκτός από την κυρία Αγκογιού, όλοι στο τηλέφωνο. Ναι. Απολογούμε, αλλά επειδή έχουμε συναντήσεις συνεχώς εκτός γραφείου, γι' αυτό απολογούμε. Λοιπόν, δώστε μας την εικόνα, πέστε μας τι γίνεται. Προειδοποιείτε με δυναμικά μέτρα, κύριε Κουλούμα. Ποιος ευθύνεται για αυτές τις λίστες αναμονής? Κοιτάξτε, ειδικότερα βέβαια τα προβλήματα στον τομέα της υγείας, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλά. Και στο δημόσιο τομέα, αλλά υπάρχουν και πολλά προβλήματα στο γενικό σύστημα υγείας. Όμως εμείς επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή και αυτό έχουμε να δείξει και ζητούμε άμεση επίλυση, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, χθες. Είναι οι λίστες αναμονής οι οποίες υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και είναι λίστες αναμονής οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες ειδικότητες, σε κάποιες κλινικές, επειδή οι ασθενείς έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις κλινικές, σε αυτούς τους γιατρούς. Και αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η εργασία η υπεροριακή τα απογεύματα, έτσι ώστε οι γιατροί αυτοί να εξυπηρετήσουν αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι αναμένουν μέχρι και 6 μήνες. Ναι. Είναι σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι χρειάζονται άμεση φροντίδα υγείας. Για μας πλέον, γι' αυτό έχουμε μπει τελεσίγραφο, διότι για μας πλέον δεν χωράει ούτε συζητήσεις ούτε διαβουλεύσεις, διότι έχουμε να κάνουμε με ζωές. Έχουν να κάνουν με την υγεία. Ναι. Και με την υγεία δεν παίζει κανένα. Ναι, άρα αυτό... δεν αφορούν μόνο χειρουργία, κύριε Κουλούμα, αλλά αφορούν εμείς και. Εμείς είμαστε συγκεκριμένοι, κύριε Φλωρίδη. Ναι. Έχουμε στείλει συγκεκριμένα θέματα. Είναι η επεμβατική καρδιολογία, είναι η επεμβατική ακτινολογία, είναι εξειδικευμένες εγχειρήσεις στο αυτί για παιδιά, είναι εξειδικευμένες εγχειρήσεις ορθοπαιδικές. Άρα είναι συγκεκριμένα. Εμείς τα έχουμε στείλει, είναι συγκεκριμένες οι λίστες αναμονής, είναι εκεί, το ξέρουν όλοι και δεν μπορούν για τέτοιες σοβαρές παθήσεις, τέτοια σοβαρή ασθενή να αναμένουν σε λίστα αναμονής πότε θα συζητήσουν και πότε θα διαβουλευτούν και πότε θα καταλήξουν. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δεν παίζει κανένα με την υγεία των ασθενών μας και γι' αυτό έχουμε πει ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η υπεροριακή απασχόληση σε αυτές τις κλινικές, σε αυτούς τους γιατρούς και να εξυπηρετήσει τους ασθενείς. Ναι, ένας ασθενής για πόσο καιρό μπορεί να περιμένει, για παράδειγμα? Μέχρι και 6 μήνες, κύριε Φλόρ. Μέχρι και 6 μήνες. Και επίσης κάτι που ξέχασα, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Ναι. Δεν γίνεται να έρχονται ασθενείς οι οποίοι επιβαρύνεται η υγεία τους λόγω του ότι καθυστερεί η φροντίδα τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε καλή πρόγνωση. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα στον 21ο αιώνα. Να έρχεται τα δημόσια νοσηλευτήρια να κλείνουμε το μεσημέρι, ολόκληρο απόγευμα, ολόκληρος εξοπλισμός, επένδυση, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό να παραμένει ανενεργό και να αναμένουμε ότι πάμε μπροστά. Δεν γίνεται αυτό πλέον. Δεν γίνεται ανοιχτό από εμάς. Ναι. Και προειδοποιείτε με δυναμικά μέτρα. Τι θα κάνετε δηλαδή, κύριε Κουλούμα? Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν θα έχουμε επαφή με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναμένουμε σήμερα να μας ορίσει τη συνάντηση, διότι πραγματικά χρειάζεται δυναμική παρέμβαση πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου, του ΟΚΙΠΗ, αλλά χρειάζεται και να όψει η δική μας και παρέμβαση πλέον πολιτική, διότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο. Δεν θα είστε όμως στη σύσκεψη της Δευτέρας, έτσι? Δεν μας έχουν καλέσει στη σύσκεψη της Δευτέρας. Δεν ξέρω. Αναμένουμε σήμερα, μας ενημερώσουν για τη δική μας συνάντηση. Δεν ξέρω αν θα καλεστούμε για τη Δευτέρα. Να. Αλλά εμείς ζητούμε επίγον συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τον ενημερώσουμε και να παρέμβει, διότι χρειάζεται η πολιτική πλέον παρέμβαση. Να. Τα ζητήματα είναι πολύ επίγοντα, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και δεν θα ανεχθούμε από κανέναν πλέον ούτε να θέτει σε κίνδυνο τη μεγάλη μεταρρύθμιση, διότι στο τέλος της ημέρας είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που τίθεται σε κίνδυνο της υγείας, αλλά και με ζωές των ασθενών μας. Διαφορετικά. Και να πω επίσης ότι συζητούνται σήμερα το απόγευμα στο Ειδικό Συμβούλιο μας το θέμα αυτό, πολύ σοβαρό, αλλά επειδή υπάρχουν και φωνές για κινητοποίηση ασθενών, αυτό το οποίο έχω να πω ως μήνυμα προς όλους είναι ότι αν στον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Κύπρο οι ασθενείς αναγκαστούν να κινητοποιηθούν δυναμικά και με παρουσία και διαμαρτυρίες, τότε νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να πάμε στο σπίτι μας. Πραγματικά φτάσαμε στον πάτο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κουλούμα. Καλό σας υπόλοιπο. Ευχαριστώ.
Επίσης. Η Πασινό, κυρίες και κύριοι, καταγγέλει κακοδιαχείριση στο νοσοκομείο Λευκοσίας, ζητώντας παρέμβαση υπουργού και κομμάτων. Πάμε να δούμε πώς απαντά σε αυτές τις καταγγελίες ο εκτελεστικός γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Λευκοσίας. Κύριε Γεωργίου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρή. Τι απαντάτε στις καταγγελίες της Πασινό στα περί κακοδιαχείρισης? Αυτό που θα έλεγα είναι ότι με μια λέξη είναι άδικη αυτή η προσέγγιση, γιατί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας τουλάχιστον το τελευταίο καλοκαίρι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και είχε να ισορροπήσει μεταξύ ασθενών COVID και non-COVID. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας ήταν πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο απότομο, με αποτέλεσμα εμείς να αναγκαστούμε να αναπτύξουμε πέραν των 70 κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, από τις 31 που έχουμε συνήθως, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, κυρίως σε θέματα στελέχωσης. Ναι. Το αποτέλεσμα της πανδημίας νομίζω όλοι το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε και τι έχει γίνει σε άλλες χώρες και πώς το έχει διαχειριστεί η Κύπρος. Να πω ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας έχει διαχειριστεί όλα τα σοβαρά περιστατικά ασθενών με την νόσο COVID. Άρα όλοι οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας έχουν νοσηλευτεί. Έχουν αναπτυχθεί επίσης 20 κλίνες μονάδας αυξημένης φροντίδας, επίσης άλλες 30 κλίνες θαλάμου και 10 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά απαιτούσαν μια στελέχωση πέραν των 300 νοσηλευτών. Να πω ότι για κάθε, έτσι ενδεικτικά για να γνωρίζουμε τι χρειάζεται για κάποιον ασθενή που μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χρειάζονται 4 νοσηλευτές το 24ωρο, συν ιατρικό, συν παραϊατρικό προσωπικό, συν βοηθή θαλάμου, συν οποιοδήποτε άλλο προσωπικό εργάζεται εκεί. Αντιλαμβάνεστε, η πίεση στα θέματα στελέχωσης ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, άρα αναπτύχθηκαν στην ουσία, κύριε Γεωργίου, αυτές οι κλίνες για αντιμετώπιση της πανδημίας και το καταλαβαίνουμε όλοι, χωρίς όμως να υπάρχει το προσωπικό. Να υπάρχει αυτό, επαρκής στελέχωση, γιατί ο κύριος Πετέλης εκ μέρους της Πασινό μας ανέφερε ότι μετακινείται νοσηλευτές μάλιστα και από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μας έφερε παράδειγμα τους νοσηλευτές που μετακινήσατε από το Μακάριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, δημιουργώντας πρόβλημα. Ναι, ο κύριος Πετέλης παρέλειψε να πει ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας έχουμε δρανοποιήσει πέραν των 100 κλινών για να μεταφέρουμε αντίστοιχη στελέχωση στους θαλάμους COVID. Επίσης, έχει παραλείψει να πει ότι μετακινήθηκε προσωπικό τον περασμένο Μάιο, που κατά κύριο λόγο εργάζονταν στις μονάδες συντατικής θεραπείας προς τα άλλα νοσοκομεία, κυρίως στη Λεμεσό, το οποίο μετακινήθηκε με την προϋπόθεση στο επόμενο κύμα θα επιστρέψει στη Λευκοσία. Η Πασινό δεν το άφησε να επιστρέψει στη Λευκοσία. Ουσιαστικά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, βασικά η Διεύθυνση Λευκοσίας, η οποία είναι η διεύθυνση στην οποία ανήκω και εγώ, έχει διαχειριστεί όλη την πανδημία με το προσωπικό που έχει στη διεύθυνσή της. Ναι, αυτό που έχει επίσης, αν μου επιτρέπετε, που έχει παραλείψει επίσης να πει, είναι ότι η προσωπικό μεταφέρθηκε και εντός Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας και από το Μακάριο, και θυμίζω ότι τον περασμένο Αύγουστο ο Υπουργός Υγείας και η Γενική Διευθύντρια ήταν εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και είχαμε διάφορες συζητήσεις για το θέμα και υπάρχουν κάποιες αποφάσεις τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω, γιατί μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, και η συμφωνία ήταν ότι το προσωπικό θα εργαστεί υπεροριακά. Είχε συμφωνηθεί μια αμοιβή 200 ευρώ για την ημερήσια βάρδια και 400 ευρώ για την βραδινή βάρδια,
Και με αυτόν τον τρόπο μετακινήθηκε προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό κάλυψε τις βάντιες εκεί που δημιουργήθηκαν τα κενά. Ήταν μέρος του σχεδιασμού. Εργάζονταν διπλοβάντιες. Δεν τα γνωρίζει ή δεν τα θυμάται ο κύριος Πετέλης. Εργάζονταν δηλαδή, κύριε Γεωργίου, εργάζονταν δηλαδή διπλοβάρδιες. Γιατί... Εργάζονταν, ναι. Ναι. Εργάζονταν περισσότερες βάρδιες. Ναι. Επίσης, εκείνο που... Ήταν που κάτι, επίσης... συγγνώμη, ήταν κάτι που το είχαν αποδεχτεί αυτό. Βεβαίως, το είχαν αποδεχτεί. Και επίσης να πω ότι 20% του προσωπικού, του νοσηλευτικού προσωπικού, ήταν με άδεια. Και αυτό ήταν μέρος του σχεδιασμού αυτού, για να μπορέσουμε και εμείς, και εμείς θέλαμε να πάει με άδεια, για να ξεκουραστεί το προσωπικό, γιατί ταλαιπωρείται από τον περασμένο, από τον Μάρτιο του 2020. Κάναμε αυτές τις ενέργειες, ήταν μέρος του σχεδιασμού, δώσαμε... τέλος πάντων, την ευχέρεια σε αρκετό προσωπικό να εργαστεί υπεροριακά. Εργάστηκε το προσωπικό υπεροριακά, κάλυψε τα κενά και με αυτόν τον τρόπο καλύψαμε τις αυξημένες ανάγκες. Προφανώς αυτά δεν τα ανέφερε από ό,τι είχα δει κάποιες δηλώσεις του κυρίου Πετέλη. Δεν ήταν στις συναντήσεις, αλλά ήταν μέλη της ΠΑΣΗΝΟ και της ΠΑΣΗΔΗ και αυτά έχουν συμφωνηθεί. Άρα δεν είναι αυθαίρετα που λειτουργεί ο εκτελεστικός γενικός διευθυντής Λευκωσίας, όπως ανέφερε ο κ. Πετέλης, αλλά κατόπιν συμφωνίας. Ναι, βέβαια, αυτά δεν ξέρω, έπρεπε να τα Δεν ξέρω αν είχαν και άλλη επιλογή οι νοσηλευτές, κύριε Γεωργίου, και αν έπρεπε να δουλέψουν υπεροριακά για να καλύψουν τα κενά αυτά που είχαν να δημιουργηθεί. Γιατί ο κ. Πετέλης ανέφερε και το θέμα της ασφάλειας και των ίδιων των νοσηλευτών, αλλά και για τους ίδιους τους ασθενείς. Ναι, αυτό όμως που η άλλη επιλογή ήταν να μετακαλέσουμε άδειες και να φέρουμε το προσωπικό να εργαστεί όλο. Ναι, να ανακληθούν οι άδειες. Ναι. Αλλά τη στιγμή που έχει καλυφθεί και έχει συμφωνηθεί αυτό με υπεροριακή απασχόληση και με μια αμοιβή η οποία ήταν πολύ καλή και την αγκάλιασαν αυτή την ενέργεια οι νοσηλευτές γενικότερα, δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Πετέλης μετά από ένα-δύο μήνες, όταν τελείωσε αυτό το κύμα και ιδιαίτερα ο μήνας Αύγουστος που περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, προφανώς δεν ήταν εδώ, ήταν κάποιοι άλλοι εδώ, λυπούμε που το λέω, αλλά αυτές είναι οι πραγματικότητες. Ναι. Υπήρχε αρκετός κόσμος εδώ στη Λευκωσία, ο οποίος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή που σιγά σιγά συμμαζεύεται το κύμα, το τέταρτο κύμα της πανδημίας, να ανοίγει αυτό το θέμα ο κύριος Πετέλης. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω την προσωπική επίθεση, γιατί όπως είχα πει και χθες, υπάρχει όταν, κάποια σκοπιμότητα, δηλαδή που... Όταν στοχοποιείται ο εκτελεστικός, ουσιαστικά στοχοποιείται όλο το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και είναι κρίμα για το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας να αντιχάνει αυτή τη μεταχείριση. Ναι, λέτε ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα που γίνεται τη δεδομένη στιγμή αυτή η στοχοποίηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχει ή όχι σκοπιμότητα. Εγώ εκείνο που γνωρίζω είναι το έργο που έχει επιτελέσει το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας τουλάχιστον τελευταία τριμηνία, όχι πως το προηγούμενο διάστημα δεν επιτελέσει έργο, έχει επιτελέσει ένα πολύ σοβαρό έργο και ουσιαστικά εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι αν το τρίτο βάθμιο νοσοκομείο της χώρας, που είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, δεν μπορέσει να σταθεί ανάχωμα, σημαίνει ότι θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας της χώρας, διότι δεν μπορεί να παραμευθεί κάτι άλλο παρακάτω. Πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Άρα το να συζητούν κάποιοι να φύγει στελέχωση από το τριτοβάθμιο νοσοκομείο της χώρας τη στιγμή που την έχει ανάγκη για να πάει σε ένα περιφερειακό ή οποιοδήποτε περιφερειακό νοσοκομείο, ακόμη και να υπάρχει εκεί, εδώ ένας νοσηλευτής είναι πολύ πιο σημαντικός από ένα νοσηλευτή που είναι στην περιφέρεια. Διότι το περιφερειακό νοσοκομείο μπορεί, αν δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει, να στείλει στο τριτοβάθμιο που είμαστε εμείς. Εμείς δεν έχουμε να στείλουμε παρακάτω. Άρα, αν δεν σταθεί αυτό το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σημαίνει ότι το σύστημα υγείας της χώρας έχει πρόβλημα. Ναι. Ποια είναι σήμερα, κύριε Γεωργίου, η εικόνα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας που έχουν μειωθεί και οι εισαγωγές και οι νοσηλείες? Σήμερα διατηρούμε μία μονάδα εντατικής θεραπείας για το COVID, ένα θάλαμο για το COVID και το θάλαμο βραχίας νοσηλείας. Εννοείται ότι επειδή ξεκινήσαμε τις αρχές Σεπτεμβρίου την επαναλειτουργία των σιγά σιγά σταδιακά των χειρουργείων
και αρχίσαμε να φέρνουμε μέσα περιστατικά τα οποία τα κρατήσαμε λίγο μέχρι να περάσει αυτό το κύμα. Επανερχόμαστε, οι μονάδες αρχίζουν να γεμίζουν με περιστατικά non-COVID πλέον, δηλαδή γυρίζει το νοσοκομείο σταδιακά σε non-COVID και προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να φέρουμε τα ασθενείς μέσα για να τους νοσηλεύσουν. Ναι, πείτε μου για κάτι τελευταίο. Τη Δευτέρα θα συμμετέχετε και εσείς προσωπικά ως εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου στην σύσκεψη στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη με τον Υπουργό Υγείας. Όχι, δεν έχω κληθεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου πάρα πολύ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Καλή συνέχεια. Επίσης, πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο των ασθενών της Μονάδας Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώς, του Γιώργο Κέζο, γιατί έχουμε αναστολή της απόφασής τους για αποχή από τις θεραπείες. Καλό μεσημέρι, κύριε Κέζο. Καλό μεσημέρι και εσάς, τους κλείτες σας. Τι άλλαξε και δεν θα προχωρήσετε με αποχή από τις θεραπείες? Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε θετική εξέλιξη στο θέμα. Ναι, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Χτες γύρω στις 6 είχε ενημερώσει η κυρία Μαλία Χατζηγιάννη για την πρόθεση του Υπουργού Υγείας που ανάλαβε υπό ευθύνη δικής του και της κυρίας Αμαλίας, την διευθύντριας του Υπουργείου, την κυρία Γεννάκη, οι οποίοι έχουν δουλέψει μαζί, έχουν αποφασίσει για τη μονάδα αιμοκάθαρσης της Αμοχώστου. Ναι. Φαίνεται ότι και εμείς που πουλάμε δική μας και ευχαριστούμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων της επαρχίας Αμοχώστου, γιατί έχουν κάνει τρομακτικές πιέσεις για το θέμα. Μετά από χρόνια τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει η αιμοκάθαρση και αν έχουμε δίκιο, αν έχουμε ένα δίκιο. Όμως, τώρα στην πορεία, το τι συμβαίνει που θα χρειαστεί. Που τα ψες η ώρα, εγώ είχα 2 ώρες συνομιλία με την κυρία Χατζηγιάννη και ενημέρωσε τα πάντα. Σήμερα σταματήσαμε την απεργία, να φύγαμε τον κόσμο να μπει στις μηχανές για να μην κλείσει κανένας. Τι διαβεβαιώσεις λάβατε, κύριε Κέζο? Ορίστε. Τι διαβεβαιώσεις λάβατε, τι αποφάσεις έχουν ληφθεί? Για όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε ζητήσει από πολλές φορές, φαίνεται ότι όλα, το πρώτο είναι ότι ξεκινούμε από τη Δευτέρα, τρίτη βάρια. Δεν μεταβαίνουμε στη Λάρνακα πλέον για το έκτακτο περιστατικό. Θα μπούσει νοσηλευτές ο ΚΟΛ στη δύσκολη στιγμή να έρχονται μέσα όπως έρχονται οι άλλοι γιατροί ο ΚΟΛ. Μάλιστα. Τα δύο θέματα είναι λειξούμενα. Το τρίτο που έγινε και σήμερα επί πρωτοβουλία της κυρία Χατζηγιάννη, όταν της ζήτησα ότι κάποια κρεβάκια πρέπει να αλλάξουν. Ναι, έχω πληροφορηθεί τώρα πριν 10 λεπτά ότι αλλάξαν τα παραπάνω κρεβάκια στην αιμοκάθαρση, τα οποία ήταν άχρηστα. Το άλλο, μας έχουν διαβεβαιώσει για τη μονάδα ότι θα κάνουμε την επέκταση. Χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο, ότι είναι έτοιμα για τα λεφτά και ούλα. Και το κύριο θέμα των μηχανάων, φωνάζουν καθημερινά ότι δεν λειτουργούν γονικά. Θα γίνει αντικατάσταση τελικά? Θα γίνει αντικατάσταση, αλλά μέχρι τέλος του Νιόβρη, γιατί πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Οικονομικών και έναν Υπουργείο άλλων κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν. Αλλά ειδικά μιλώσουμε με όλη την ειλικρίνεια ότι αυτός ο Υπουργός είδε το θέμα πάρα πολλά ζεστά. Πιστεύω σε αυτόν τον Υπουργό και την Δευτέρα τον έχει καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για άλλα θέματα. Φυσικά είναι και το θέμα της Αμοχώστου. Μάλιστα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το έργο θα τελειώσει, εντάξει, σε 1-2 μήνες θα τελειώσει, έτσι θα μείνει έτσι. Ναι, αυτή και την φορά δεν υπάρχει θέμα να μας προοδεύσει κανένας. Ναι, και μέχρι τότε όμως, μέχρι να αντικατασταθούν και τα μηχανήματα, θα κάνετε υπομονή και θα συνεχίζονται όπως οι αιμοκαθάρσεις, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είναι θετικές οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Κέζο. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε τώρα, αλλάζουμε και πάλι θέμα, να συνδεθούμε με τον επικεφαλής του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ανδρέα Αναστασιάδη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, με όλο αυτό που έγινε με τον blackout στα Facebook, στα Instagram και τα λοιπά, και ακούσαμε για την για διαρροή εκατομμυρίων έτσι, λογαριασμών και προσωπικών δεδομένων, θα θέλαμε να μας πείτε πώς μπορούν οι πολίτες να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στα social media. Ναι, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες φήμες. Δεν είναι δεδομένο ότι έχουν πράγματι αλλιεύσει κάποιοι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Εμείς σαν αστυνομία Κύπρου ζητήσαμε να, και μες στο Europol αλλά και με άλλους φορείς να έχουμε μια ενημέρωση αυτό για να δούμε αν πράγματι έχουν πάρει κάποιοι τρίτοι δεδομένα χρηστών. Όσον αφορά τώρα την προστασία, πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο κάθε χρήστης όταν ανοίξει κάτι σχετικό λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αποδέχεται ταυτόχρονα και τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης σημαίνει ότι δίνουμε εμείς οι ίδιοι οι χρήστες προσωπικά μας δεδομένα ούτως ώστε να είναι ορατά από τρίτα πρόσωπα. Τώρα, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Σίγουρα το όνομα μας και το επίθετο μας δεν μπορούμε να το κρύψουμε, γιατί οφείλουμε να είμαστε και σωστοί χρήστες και να μας αναγνωρίζουν οι φίλοι μας. Αυτό που συμβουλεύουμε σαν αστυνομία είναι ότι να είμαστε φιλολοί. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να βάζουμε τα στοιχεία των παιδιών μας που κατοικούμε, που πάμε διακοπές, τι αυτοκίνητα έχουμε, τι αγοράσαμε, τι εξοχικό έχουμε. Όλα αυτά είναι προς δημόσια ανάρτηση, άρα όλα αυτά τα δεδομένα σίγουρα τα βλέπουν τρίτα πρόσωπα και μπορούν αυτοί οι επικίνδυοι να τα χρησιμοποιήσουν και για μελλοντικό σκοπό εις βάρος μας ή οποιοδήποτε άλλων σκοπών έχουν υπόψη τους. Ναι, μα δεν υπάρχει και λόγος να δώσουμε διευθύνσεις είτε της οικίας μας είτε να βάλουμε τηλέφωνα, γιατί υπάρχουν και πολλοί που βάζουν και αριθμό τηλεφώνου πάνω στους λογαριασμούς τους. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Άλλοι βάζουν το καινούργιο τους αυτοκίνητο και δείχνουν ότι έχουν ένα αυτοκίνητο. Άλλοι βάζουν το γενέθλια των παιδιών τους. Δεν είμαστε εναντίον εμείς στην αστυνομία, αλλά ο κάθε χρήστης πρέπει να αναλογιστεί και ο ίδιος τι προσφέρει προς τρίτα πρόσωπα, ούτως ώστε τα τρίτα αυτά πρόσωπα δεν είναι κάποιοι πραγματικοί μας φίλοι, αλλά είναι και επικίνδυνο ταυτόχρονα ότι κάποιοι επιτίδιοι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα δεδομένα που δίνουμε εμείς με τη θέληση μας και για ανώτερους σκοπούς. Ναι. Άρα, εξηγήστε μας το λίγο αυτό, ο κύριε Αναστασιάδη. Βγαίνω εγώ έξω με τις φίλες μου το βράδυ και είμαστε σε μια ταβέρνα και τρώμε και βγάζουμε φωτογραφίες. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό? Για εσάς ειδικά ή για μένα, είμαστε επαγγελματίες, εντάξει, αλλά άλλοι ίσως να βάζουν τα παιδιά τους. Ίσως κάποιοι να βάζουν ότι είναι αρκετά οικονομικά ανεξάρτητοι και άμα βάζουμε εμείς ήδη ότι συχνάζουμε σε έναν ειδικό τόπο, συχνά σημαίνει ότι το σπίτι μας, παραδείγματος χάρη, είναι απροστάτευτο αυτή τη στιγμή. Σημαίνει ότι ξέρουν τον κύκλο, τον οικογενειακό μας κύκλο. Όλα αυτά οι επιτίδιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς και έχουμε περιπτώσεις όπου περίμεναν να βγει έξω έναν πρόσωπο, να πάει να διασκεδάσει και τα έγωπτα αυτά πρόσωπα διέριξαν οικία με ανάκτησαν τη μορφή μεγάλης αξίας. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα και ο καθένας πρέπει να αναλογίζεται τι δημοσιοποιεί προς τρίτα πρόσωπα. Ναι, κύριε Αναστασιάδη, πολλές φορές ανεβάζουμε φωτογραφίες με το παιδιό μας, μικρών παιδιών, ανήλικων παιδιών, έτσι. Και μπορεί να τους καλύψουμε τα μάτια με ένα ζευγάρι γυαλιά ή με μια καρδούλα. Είναι και αυτό λάθος, υποθέτω. Εμείς σαν αστυνομία, παρόλο που δεν απαγορεύεται βάση νόμου, σαν αστυνομία έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει φωτογραφίες παιδιών, το κορμί του παιδιού να αλλοιώνεται, να τοποθετείται σε συλλογή παιδόφιλων, να βάζουν τα παιδιά μας σε κάποιες σεξουαλικές πράξεις. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα και η συμβουλή μας σαν αστυνομία, επειδή
έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις, mm-hmm. είναι ότι ας αφήσουμε τα παιδιά χωρίς να δημοσιοποιούμε τα mm-hmm. στοιχεία τους ή τις φωτογραφίες τους, έστω mm-hmm. και αν έχουν αυτό το μικρό κάλυψη προσώπου. Ναι. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα και θα τα λέμε εκ πείρας. Ναι. Είναι αυτό που συμβουλεύουμε το κοινό. Έχουμε περιπτώσεις, υποθέσεις, αν θέλετε, που έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία ότι κάποιοι hackers ή κάποιοι άλλοι επιτίδοι έχουν υποκλέψει προσωπικά δεδομένα από Κυπρίους. Φυσικά. Είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές. Δεν είναι πολλές, αλλά κάθε περίπτωση είναι μαζικές. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε σαν αστυνομία και εμείς καταγράφουμε και έχουμε τα στοιχεία των προσώπων αυτών mm-hmm. όπου πράγματι τα προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή λογαριασμοί, διευθύνσεις, κάποιες περιπτώσεις ακόμα και πιστωτικές κάρτες τα έχουμε στην κατοχή μας εμείς mm-hmm. σαν αστυνομία λόγω των συνεργασιών που έχουμε με διάφορα άλλα τμήματα. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Είναι και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το λέει μόνη της, είναι για κάποιους σκοπών, δηλαδή συναναστροφή, να μιλούμε με φίλους μας, με κάποιες, αλλά πάντοτε με μέτρο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δίνουν τόσα πολλά στοιχεία, διότι οι Κύπροι χρήστες διαπιστώνουν ότι δίνουν υπερβολικά στοιχεία για δημοσιοποίηση προς τρίτα πρόσωπα. Και θα λέγατε ότι υπάρχει κατάχρηση, υπερβολική χρήση, αν θέλετε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Υπάρχει, δυστυχώς, υπάρχει και οι νέοι εξαρτώνται, μπορώ να πω, σε εισαγωγικά πάντοτε, μέσω των κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολλοί νέοι σχεδόν εξαρτώνται από αυτές τις πλατφόρμες και υπερβολική χρήση, ναι, συμφωνώ, υπάρχει από τους Κύπριους. Αλλά άρα με φιδό, κύριε Αναστασιάδη, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και για τους εαυτούς μας αλλά και για τα παιδιά μας. Σίγουρα, σίγουρα. Πάντοτε με φιδό, να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι βάζουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη, γιατί υπάρχουν πάντοτε και οι επιτίδιοι, πρόσωπα τα οποία έχουν κάποιο σκοπό, πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν με ψεύτικους λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού, επί σκοπό. Είναι, προσπαθούν να λύσουν θύματα για καταδολίευση. Ναι, είναι εύκολο εσείς να εντοπίσετε έναν ψεύτικο προφίλ? Είναι εύκολο και δύσκολο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες καταφέρνουμε πολύ εύκολα να εντοπίσουμε τον ύποπτο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία κάποιων διαδικασιών, κάποιων νομικών θεμάτων κλπ. Θα λέω, αν και έχουμε καλή συνεργασία και με τη Facebook και με όλες αυτές τις εταιρείες, κάποτε είναι δύσκολο, κάποτε καταφέρνουμε και πιο εύκολα να εντοπίσουμε. Είναι δύσκολες υποθέσεις. Είναι πράγματι που πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι δύσκολες. Δηλαδή, φανταστείτε έναν πρόσωπο να δημιουργά ένα ψεύτικο λογαριασμό και να βάζει το όνομα Ανδρέας Ανδρέου ή Γεώργιο Γεωργίου, που είναι πολύ κοινά όνομα στην Κύπρο. Φανταστείτε πόσες δυσκολίες υπάρχουν για να καταλήξουμε σε τέτοιον χρήστη. Δεν είναι απλό. Ναι. Και οι επιτίδιοι προσαρμόζουν πάντοτε τα πλάνα τους σύμφωνα με τις συνθήκες της ζωής μας. Πλέον δεν υπάρχουν οι κλοπές που υπήρχαν με φυσική παρουσία. Κάποιος δράστης πίσω από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να κάνει τα πάντα. Πιστέψτε με, αυτό γίνεται καθημερινά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστασιάδη. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης και την Ειρήνη Κυριάκου. Καθώς ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε μικρές χαλαρώσεις από το Υπουργικό, από το αυριανό Υπουργικό. Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μικρές αναμένονται να είναι χαλαρώσεις, οι οποίες θα εγκριθούν αύριο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε δηλώσεις του, λοιπόν, μετά την Προεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηβαντέλας ανέφερε τις προτάσεις που θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού και θα αφορούν μεταξύ άλλων την ισοδομία εμβολιασμένων σε γήπεδα, θέατρα και κινηματογράφο με PCR test.
Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες όσον αφορά τα θέατρα, κινηματογράφους, αμφιθέατρα και χώρους θεάματος, λένε ότι ο Υπουργός θα εισηγηθεί όπως να επιτρέπεται η παρουσία 250 ατόμων σε εσωτερικούς χώρους και 350 άτομα σε εξωτερικούς, με απαραίτητη προσκόμιση το Safe Pass. Είτε θα επιτρέπεται η λειτουργία τους με πληρότητα, η οποία θα υπερβαίνει το 75% με προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης στους τελευταίους 6 μήνες, είτε με αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης PCR. Mm-hmm. Τώρα, πληροφορίες θέλουν να αυξάνεται και ο αριθμός των παρευρισκομένων σε χώρους μόνο για εμβολιασμένους από 400 άτομα να αυξηθούν στα 500. Mm-hmm. Σχετικά τώρα με το μέτρο της μάσκας, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως το μέτρο αυτό θα είναι μαζί μας για αρκετό καιρό ακόμα, αφού είναι αποδεδειγμένο ότι προστατεύει περισσότερα. Mm-hmm. Βέβαια θα έχουμε αύριο. Μάλιστα. Να πάμε τώρα, Ειρήνη, και στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για τον βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Είναι έκτακτη αυτή η συνεδρία? Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, Στέφανη, συνεδριάζει σήμερα για να εξετάσει το θέμα της επίθεσης του Ανδρέα Θεμιστοκλέους προς την αναπληρώτρια πρόεδρο των οικολόγων. Mm-hmm. Και την κοινοβουλευτική συνεργάτη Έφη Ξάνθου. Το έκτακτο είναι ότι θα συζητηθεί και επιστολή του ΕΛΑΜ προς τη Βουλή για τον τερματισμό της συνεργασίας. Mm-hmm. Του κόμματος με τον κύριο Θεμιστοκλέους, αλλά και η συμπεριφορά του κύριου Θεμιστοκλέους εντός της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής μετά την καταγγελία του Πρόεδρου της Επιτροπής Παύλου Μίλωνα. Mm-hmm. Τώρα να επιθυμίσουμε πως το Πολιτικό Συμβούλιο του ΕΛΑΜ συνεδρίασε χθες στην παρουσία του κύριου Θεμιστοκλέους και κατέληξαν ομόφωνα στην απόφαση για τερματισμό της συνεργασίας του. Στέφανη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Θα μας τα πει όλα τώρα ο κύριος Γιάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ. Κύριε Γιάδη, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους φιλεθεατές σας. Αποφασίσατε να λήξετε τελικά τη συνεργασία σας με τον κύριο Θεμιστοκλέους λόγω συμπεριφοράς και εννοείται όλα όσα συνέβησαν στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας ή και στην, που ήταν η τελευταία συνεδρία, ήταν αυτή με τις καταγγελίες του κυρίου Μιλωνά, ενώ είχαμε και το θέμα με την κυρία Ξάνθου. Λοιπόν, όπως έχω ξαναναφέρει, η συγκεκριμένη αναφορά σε σχέση με την κυρία Ξάνθου είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τις αναφορές με την περιοχή της Λυρίας. Mm-hmm. Αυτό το είχα αναφέρει και ξανά στην εκπομπή σας. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να διορθώσω κάτι που λέγεται σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, ελάτε. Ότι ο κύριος Θεμιστοκλέος έχει διαγραφεί από το ΕΛΑΜ. Ο κ. Θεμιστοκλέους δεν έχει διαγραφεί από το ΕΛΑΜ, καθώς δεν αποτελούσε κομματικός τέλεχος του ΕΛΑΜ. Mm-hmm. Και να θυμίσω ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ο κ. Θεμιστοκλέους συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ως αριστείδιν υποψήφιος, που σημαίνει ότι ήταν σε συνεργασία με το ΕΛΑΜ. Ως εκ τούτου, mm-hmm. αυτή τη στιγμή έχουμε τερματίσει τη συνεργασία με τον κ. Θεμιστοκλέους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι λόγοι για τους οποίους έχουμε τερματίσει την συνεργασία μαζί του νομίζω είναι εμφανέστατοι. Mm-hmm. Και εσείς μου έχετε αναφέρει για δύο περιστατικά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μάλιστα και σε προηγούμενη εκπομπή μαζί σας μου είχατε αναφέρει ακόμα έναν επιπλέον περιστατικό το οποίο δεν ήταν το φως της δημοσιότητας. Όμως, εμείς έχουμε ενημερωθεί και για άλλα περιστατικά, mm-hmm. τα οποία λάβαμε σοβαρά υπόψη. Mm-hmm. Παρά τις συστάσεις από το Πολιτικό Συμβούλιο και τα στελέχη του ΕΛΑ, τόσο σε προφορικό επίπεδο, όσο και σε γραπτό επίπεδο, ο κύριος Θεμιστοκλέους επέλεξε να μην εισακούσει τα όσα είχαμε μπει και έτσι οδηγηθήκαμε στην ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου για τερματισμό της συνεργασίας. Δηλαδή, πρωτού λάβετε την απόφαση για λήξη της συνεργασίας, τον είχατε καλέσει τον κύριο Θεμιστοκλέους είτε για να απολογηθεί ή για να ζητήσετε εσείς εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του? Ακριβώς, δόθηκε, ναι, η ευκαιρία μετά την τελευταία γραπτή επιστολή που στείλαμε στον κύριο Θεμιστοκλέους, στην οποία θέσαμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος θέλησε να μιλήσει και να πει τη δική του άποψη, mm-hmm. ενώπιον των στελεχών του Πολιτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Το αποδεχθήκαμε άμεσα και συγκαλέσαμε έκτακτη συνεδρία. Μας ανέφερε ως αυτός υποστήριζε. Του θέσαμε και εμείς τις περιπτώσεις που είχαμε ενώπιον μας.
Και παραμείναμε στα όσα αναφέρουμε στην επιστολή, τα σημεία τα οποία του είχαμε θέσει, ούτως ώστε να σταματήσει την προσβλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά που έχει προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλες τις περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζουμε, καθώς επίσης και να απολογηθεί προς τους κατοίκους της Τηλιρίας. Από εκεί και πέρα, ο κ. Θεμιστοκλέος θεωρούσε ότι πράττει το σωστό και έτσι και εμείς αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη συνεργασία αυτό μαζί. Πότε έγινε, πότε έγινε, κύριε Γιάδη? Λοιπόν, η έκτακτη συνεδρία, η απόφαση τελική, λήφθηκε ψες το βράδυ. Στην παρουσία του κυρίου Θεμιστοκλέους. Χθες ήταν στην παρουσία του κυρίου Θεμιστοκλέους και στη συνεχεία ακολούθησε και η τελική συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου έβγαλε την τελική απόφαση και γνωστοποίησαμε την απόφαση στην κυρία Ανίτα Δημητρίου. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Θεμιστοκλέους, κατά τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές, είχε προσυπογράψει και ένα κώδικα εσωκομματικό διοντολογίας, όπου αναφέρεται ότι οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές της παράταξής μας και σε περίπτωση που εκλεγούν και γίνουν βουλευτές, θα πρέπει να κινούνται μέσα στα σωστά και κόσμια πλαίσια, κάτι για το οποίο, κατά την άποψη των στελεχών του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν έπραξε. Αυτό παραβιάστηκε και δεν έπραξε. Νομίζω δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για να αποδείξω τα αυταπόδεικτα για αυτό που επικρατεί στην κοινωνία σήμερα. Και νομίζω όλοι είδαν και τη στάση του κ. Θεμιστοκλέους και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όταν λάβατε την απόφαση για τη λήξη της συνεργασίας, ήταν εκεί δηλαδή ο κ. Θεμιστοκλέους ή ενημερώθηκε αργότερα, κύριε Γιάδη, και με ποιο τρόπο ενημερώθηκε? Ήρθε, μας ενημέρωσε, του είχαμε ένα διάλογο και στη συνεχεία του ανακοινώσαμε ότι τερματίζεται η συνεργασία μαζί του. Ναι. Ποια ήταν η αντίδρασή του? Τίποτα, απλά αποχώρησε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα οποιασδήποτε αντίδραση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Τώρα, τι θα γίνει με την έδρα, να μας πείτε? Τη ζητάτε πίσω? Είναι κάτι που μπορεί να γίνει βάσει του συντάγματος? Πριν σας πω για την έδρα, κυρία Φλωρίδου, να μου επιτρέψετε να πω ότι οι πολίτες μας βλέπουν, μας κρίνουν και γενικότερα η πολιτεία και η κοινωνία είναι οι κριτές εμάς των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων. Κατά το παρελθόν, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο είχε καταδικάσει πάρα πολλές φορές ανάρμοστες συμπεριφορές από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και προέρχοντα, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Θεμιστοκλέους, αναφέρομαι γενικότερα. Αυτή τη στιγμή που αυτές οι ανάρμοστες συμπεριφορές άγγιζαν το ίδιο το ΕΛΑΜ, τότε θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική, να δούμε τα του οίκου μας και να προχωρήσουμε στις αντίστοιχες και ανάλογες αποφάσεις. Να θυμίσω ότι κατά το παρελθόν πολλοί βουλευτές προχώρησαν σε απρεπείς συμπεριφορές, όμως κανένα άλλο πολιτικό κόμμα, εξ όσων θυμάμαι, δεν προχώρησε σε αντίστοιχες κινήσεις. Επίσης, να θυμίσω ότι οι βουλευτές είχαν δει το φως της δημοσιότητας να συμμετέχουν σε σκάνδαλα, αλλά τα πολιτικά κόμματα επέλεξαν να συγκαλύψουν τους βουλευτές. Το ΕΛΑΜ όμως, ως νέα πολιτική δύναμη, χαράζει έναν νέο δρόμο και δείχνει προς τους πολίτες ότι δεν μασάει τα λόγια του. Αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Και όταν εντοπίσαμε μια παραβατική και ανάρμοστη συμπεριφορά, επιλέξαμε να μην ζυγίσουμε το πολιτικό κόστος, αλλά αντιθέτως να πράξουμε τα όσα διακηρύξαμε εδώ και καιρό. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι μπορεί σήμερα φαινομενικά το ΕΛΑΜ να χάνει έναν βουλευτή, αλλά κερδίζουμε το αύριο με τη στάση μας, κερδίζουμε την εκτίμηση του λαού και για μένα προσωπικά και για αρκετά από τα στελέχη μας που λαμβάνουν τα μηνύματα σήμερα, το ΕΛΑΜ βγαίνει πιο ισχυρό μετά τον τερματισμό της συνεργασίας με τον κ. Θεμιστοκλέους. Αναφορικά με το ερώτημά σας για την έδρα, εμείς ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έχουμε καλέσει τον κ. Θεμιστοκλέους να παραδώσει την έδρα στην παράταξή μας. Και εμάς η θέση μας, και διαχρονικά η θέση μας, και παραπέμπω στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο που είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις, καθώς και πολλών άλλων κομμάτων, και δεν αφαιρούμε μόνο στην περίπτωση του κ. Θεμιστοκλέους,
η δική μας πάγια θέση είναι ότι η έδρα ανήκει στον κομματικό σχηματισμό, στην κομματική παράταξη την οποία εξέλεξε τον βουλευτή, καθώς οι έδρες μοιράζονται με βάση το συνολικό ποσό των ψήφων που παίρνει έναν κόμμα από το Παγκύπριο. Σε δεύτερο στάδιο, η επαρχία στην οποία λαμβάνει το συνολικό αριθμό στην επαρχία. Και σε τρίτο στάδιο, ποιο βουλευτή σε αυτήν την επαρχία έχει λάβει του περισσότερου ψήφου. Άρα, ο κ. Θεμιστοκλήρωση, επειδή επικαλείται ότι η έδρα ανήκει σε αυτό, με 1.400 ψήφου στην επαρχία Λεμεσού, δεν μπορούσε να εκλεγεί βουλευτή. Ω εκ τούτου, η έδρα ανήκει στο ΕΛΑΜ. Ναι. Ως εκ τούτου τον καλούμε να παραδώσει την έδρα. Και αν αρνηθεί, αν αρνηθεί να την παραδώσει. Αν ο ίδιος θεωρεί ότι έχει τη δύναμη, τότε στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μπορεί να κατεβεί ανεξάρτητος και να διεκδικήσει ψήφων του λαού. Ναι, αν αρνηθεί όμως να παραδώσει την έδρα, τι θα κάνετε, κύριε Γιάδη? Αυτό θα το εξετάσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει ένα νομικό κενό, το οποίο προσπάθησε κατά το παρελθόν να το επιλύσει η Βουλή. Και παραμένει αυτή τη στιγμή στον πάγο, μπορώ να πω. Και περιμένουμε να εξεταστεί, καθώς είναι το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η έδρα ανήκει στο κόμμα ή κατά πόσον η έδρα ανήκει στον βουλευτή. Μάλιστα. Όπως είχα αναφέρει, ότι για εμάς ως παράταξη, καθώς και για πολλά άλλα κόμματα, όχι για όλα, αλλά για πολλά άλλα κόμματα, η έδρα πρέπει να ανήκει στο πολιτικό κόμμα το οποίο έχει εκλέξει τους βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάδη. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για χρόνο. Να πω ότι προσπαθήσαμε το πρωί να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλέους, να ακούσουμε τη θέση του. Δεν είχαμε καμία απάντηση όμως από τον βουλευτή. Εμείς όμως θα παραμείνουμε στο θέμα και θα πάμε να δούμε την νομική πτυχή με τον νομικό Σίμω Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους τηλεθέατες. Υπάρχει ένα νομικό κενό, ακούσαμε να μας λέει ο κύριος Γιάδης. Είναι κάτι που είδαμε και σε προηγούμενες, σε άλλες φορές όπου είχε τεθεί το θέμα της έδρας. Να ακούσουμε. Να με επιτρέψετε να τοποθετηθώ λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάποιον νομικό κενό και μάλιστα αυτό το ζήτημα έχει ήδη κρυθεί σε διαδικασία εκλογοδικείου. Αν μου επιτρέπετε πρώτα να πούμε ότι ήδη υπάρχει κάποια πρόταση νόμου η οποία εκκρεμεί από το 2019 σε σχέση με την δυνατότητα τροποποίησης στο άρθρο 71 με σκοπό ακριβώς όταν ένας βουλευτής επιλέγει να αποχωρήσει ή να προσχωρήσει σε άλλον κόμμα ή αποβληθεί προκειμένου να χάνει την έδρα του στη Βουλή και αυτή να παραμένει στο κόμμα. Όμως αυτή η πρόταση νόμου δεν έχει ψηφιστεί και δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι μία έδρα βουλευτού με βάση το άρθρο 71 του Συντάγματος καινούται μόνο εάν αποθάνει διά του θανάτου του, εάν παραιτηθεί ο ίδιος ως βουλευτής, εάν υπάρξει πρόβλημα με απώλεια ηθαγένεια ή οτιδήποτε άλλο ή αν αναλάβει κάποιον αξίωμα ή θέση όπως υπουργός ή πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα πάω στην νομολογία η οποία είναι σαφέστατη και ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας σε διαδικασία όπου παλαιότερα το Δημοκρατικό Κόμμα έχασε μία βουλευτή, την κυρία Κατερίνα Παντελίδου, η οποία προσχώρησε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Έγινε διαδικασία εκλογοδικείου και με αριθμόν, για όποιο θέλει να την αναζητήσει, εκλογικής αίτησης 1 του 99, όπου ετέθηκε το ερώτημα προς το εκλογοδικείο κατά πόσον, επειδή προσχωρούσε στο Δημοκρατικό Συναγερμό φεύγοντας από το Δημοκρατικό Κόμμα, κατά πόσον αυτή η απόφαση άλλαζε την λαϊκή κυριαρχία και βούληση και δημιουργούσε κάτι το οποίο ήταν αντισυνταγματικό. Και το εκλογοδικείο με έναν κάθετον τρόπο έκλεισε την πόρτα λέγοντας ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει και θα ασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο το εκλογοδικείο. Λέει ότι δεν εντάσσεται στο πεδίο της δικαιοδοσίας του εκλογοδικείου να εξετάσει αυτό το πράγμα, διότι το εκλογοδικείο εξετάσει μόνο την υποβολή ένσταση σε εκλογή ή θεώρηση του αποτελέσματος. Αυτή η διαδικασία που έγινε τότε το 1999 στην ουσία ζητούσε από το δικαστήριο να εκδώσει κάποιο απαγορευτικό διάταγμα, δηλαδή την μετακίνηση μιας βουλευτού από ένα κόμμα σε άλλο, κάτι το οποίο το δικαστήριο το ίδιο είπε ότι είναι ανέτοιμα καταφανώς εκτός του πεδίου της δικαιοδοσίας του εκλογοδικείου. Συνεπώς υπάρχει νομολογία, υπάρχει δεδικασμένο. Είναι κάτι το οποίο σωστά ή λάθος υπάρχει ως ένα δεδομένο. Το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές στο παρελθόν όπου διάφοροι βουλευτές διότι διαφώνησαν σε κέρια ή σοβαρά ζητήματα σε σχέση με το κόμμα έκρινα σκόπιμο να απομακρυνθούν.
Υπάρχει τώρα η αποβολή, αλλά επί της ουσίας παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έχει εκλεγεί και ούτε παίζει κανένα ρόλο το ότι πρόκειται για συνεργασία του κυρίου Θεμιστοκλέους με το ΕΛΑΜ. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως, εν όψη του ότι έχει εκλεγεί, έχει ανακηρυχθεί ως βουλευτής το συγκεκριμένο άτομο και αυτή τη στιγμή η ιδιότητα του βουλευτή αφορά το άτομο του και όχι το κόμμα. Ίσως ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί και το οποίο δεν εξετάστηκε την προηγούμενη περίπτωση πιο πρόσφατη που ήταν η αποχώρηση των μελών της Συμμαχίας Πολιτών του κ. Παύλου Μιλωνά που προσχώρησε στο δίκο και της κ. Άννας Θεολόγου τότε που κατήθεν ή παρέμεινε ως ανεξάρτητη, είναι κατά πόσον η οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν τα κόμματα εν όψη της αλλίωσης της δύναμης τους ως βουλευτική ή ως κοινοβουλευτικά κόμματα θα πρέπει να μεταβληθεί. Γνωρίζω ότι τουλάχιστον σε σχέση με τη Συμμαχία Πολιτών αυτό δεν είχε να αλλάξει. Παρέμεινε να θεωρείται ότι διατηρούσε τις τρεις έδρες. Ναι, μα και πιο πρόσφατα είχαμε τους βουλευτές του Δίκο, έτσι. Τους τρεις βουλευτές που αποχώρησαν από το, από πολύ το Δίκο πάλι. Από το ΔΥΠΑ, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλούσε για την προηγούμενη περίπτωση. Ναι. Θα ερχόμουν τώρα και με τους βουλευτές της ΔΥΠΑ, που είναι ακριβώς το ίδιο δεδομένο. Άρα αυτό ίσως πρέπει να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί από το Γενικό Ελεκτή, από την ίδια Αντιβουλή και το κράτος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε ποια εξέλιξη θα έχει το ζήτημα αυτό. Τώρα, μιας και είστε μαζί μας, κύριε Αγγελίδη, να σας ρωτήσω και για τη σημαντική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερίκιας στην υπόθεση Θεοδόρου εναντίον της Τουρκικής Δημοκρατίας. Να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ήταν η υπόθεση αυτή και τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση για την Τουρκία, γιατί θεωρείται εξαιρετικής και τεράστιας σημασίας η απόφαση. Αυτή η απόφαση καταρχήν να εξηγήσουμε ότι εκδόθηκε από το δικαστήριο της Κερίνιας, το οποίο εδρεύει προσωρινά στην Λευκοσία. Άρα η σημειολογική σημασία ότι εξακολουθούν όλα τα δικαστήρια της Κύπρου να λειτουργούν έστω και υπό την κατάσταση την έκρηξη την οποία βρισκόμαστε. Κατά δεύτερο λόγο είναι άτομο το οποίο κινείται κατά του κράτους της Τουρκίας, όπου το δικαστήριο δέχεται ότι έχει αρμοδιότητα να εκδικάσει τέτοια μορφή ζητήματα που αφορούν απευθείας στην Τουρκία. Το σημαντικό με αυτή την απόφαση που έχει εκδοθεί σήμερα είναι ότι το δικαστήριο αφενός διαβεβαίωσε και επαναεπιβεβαίωσε το ότι παραμένουν οι ενάγοντες οι μόνοι νόμιμοι ιδιοκτήτες της περιουσίας. Mm-hmm. Έχει δώσει μάλιστα αποζημιώσεις πέραν των 39 εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Τουρκίας, όχι για την ανταλλαγή της περιουσίας όπως γίνεται στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, αλλά σε σχέση με την απώλεια της χρήσης της περιουσίας τους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτή η απόφαση αποτελεί απόφαση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί υπάρχει αυτή η καταδικαστική απόφαση. Πώς θα τη σεβαστεί η Τουρκία και θα εκτελέσει αυτή την απόφαση από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία? Καταρχήν να πούμε ότι πράγματι η Τουρκία, ο τρόπος με τον οποίο επιδόθηκε ήταν η αγωγή εναντίον της, είναι αρκετά δύσκολος και τεχνοκρατικός. Γίνεται μέσω της Ελλάδας, μέσω διάφορες διαδικασίες με τη συνθήκη της Χάγης. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν είναι η Τουρκία η οποία θα κληθεί να εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Εκείνο το οποίο θα κληθεί θα είναι οι αρχές κάποιου άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οφείλουν να σέβονται, όπως και εμείς αντιστοίχως σεβόμαστε μια γαλλική ή μια βελγική ή μια γερμανική απόφαση, αντιστοίχως έχουν την ίδια υποχρέωση να σεβαστούν μια απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου. Συνεπώς εκείνο το οποίο θα συμβεί, και θα το κάνω αναλογικά για να αντιληφθεί ο κάθε τηλεθεατής, όπως κινείται κάποιο η τράπεζα παραδείγματος χάρη για να εκποιήσει ένα σπίτι που είναι η περιουσία κάποιου ατόμου σε σχέση με ένα χρέος το οποίο έχει προκύψει από απόφαση, αντιστοίχως το ίδιο πράγμα προκύπτει εδώ. Η Τουρκία σε αυτή την απόφαση φαίνεται να έχει πλέον χρέος 39 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ έναντι αυτών των εναγόντων, και για να μπορεί να καταβληθεί αυτό το χρέος μπορεί να αναζητηθεί περιουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εκποιηθεί έναντι αυτού του ποσού. Περιουσία που να ανήκει στην Τουρκία. Σαφώς, στην Τουρκία. Αλλά την ευθύνη εφαρμογής και εκτέλεσης αυτής της απόφασης θα έχει το κράτος στο οποίο θα γίνει η εγγραφή αυτής της απόφασης. Μπορεί να είναι η Γερμανία, μπορεί να είναι η Γαλλία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αναζητήσουμε να βρούμε το πιο ενδεδειγμένο μέρος για να μπορέσει να έχει την καλύτερη
πιθανότητα επιτυχίες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη. Καλό σας υπόλοιπο. Καλό μεσημέρι. Προχωράμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Καταδικάζεται την απεργία στην Αγγλική Σχολή ΟΕΦΑ. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνίου. Χαμογελάτε, βλέπω. Χαμογελώ, διότι ναι, σας βλέπω και είμαι πολύ ευτυχής. Χαίρομαι. Νομίζω είναι βελτίωση της τεχνολογίας μας με κάποιο τρόπο. Ναι. Είναι. Να με βλέπετε έτσι, όχι μόνο να με ακούτε. Γιατί και πολλές φορές θέλω να σας δείξω για κάποια πράγματα και δεν με βλέπετε. Τώρα με βλέπετε και χαίρομαι. Δεν ξέρω, χαίρονται όλοι όμως, κύριε Αντωνίου. Εντάξει, το σχόλιο που βγαίνει αυτό μετά δεν επιτρέπει η ώρα της εκπομπής να το. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας. Θέλω να μας πείτε για ποιους λόγους καταδικάζει την απεργία στην Αγγλική Σχολή ΟΕΦΑ και τι θεωρείται αδικαιολόγητη και αν θεωρείτε ή δεν θεωρείτε πως παραβιάζονται τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και επίσης θα θέλαμε να μας εξηγήσετε λίγο και ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς εκεί στην Αγγλική Σχολή. Να σας πω ότι ο λόγος που καταδικάζουμε την απεργία σε ένα σχολείο και μάλιστα αυτού του χαρακτήρα, αυτής της μορφής, είναι γιατί θεωρούμε αδιανόητο να μην μπορεί να βρεθεί λύση ειρηνική, θεωρούμε αδιανόητο να ταλαιπωρούνται παιδιά, μαθητές και μάλιστα μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο όπως ήταν αυτή της πανδημίας, η οποία συνεχίζεται εξακολουθεί να δημιουργεί ζητήματα, κολλήματα και προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων της κοινωνικής ζωής, περιλαμβανομένων σε κάποιες περιπτώσεις και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητο να ταλαιπωρούνται γονείς και να ταλαιπωρείται και ένα κομμάτι της παιδείας, το οποίο βρίσκουμε λύσεις, μπορούμε, το αποδείξαμε πάρα πολλές φορές, ακόμα και στα πιο δύσκολα ζητήματα. Είναι μια προσπάθεια η οποία κορυφώνεται σήμερα. Δεν ξέρω αν αποτελεί ήδη είδηση ή αν έχει διαρρεύσει. Θα γίνει σε λίγη ώρα σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, μια ακόμα μεσολαβητική προσπάθεια με τον επικεφαλής του τμήματος. Και πιστεύω ότι εκεί έχει γίνει ήδη μια προεργασία από πλευράς ΟΕΒ και Συμβουλίου σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των καθηγητών, ενώ σε συντονισμό μαζί τους για να προετοιμάσουμε το έδαφος, να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή συνενετική ρύθμιση, διότι, επαναλαμβάνω, αυτό το με το οποίο ξεκίνησα, θεωρώ αδιανόητο να μην καταφέρνουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα σε ένα σχολείο το οποίο έχει μια μακρά παράδοση του να παράγει πολύ αξιόλογα στους απόφοιτους και με μια παράδοση κοινωνικής ευθύνης τέλος πάντων από όλες τις πλευρές. Πάντως και οι δύο πλευρές χθες με ανακοινώσεις τους δήλωναν την πρόθεσή τους και έλεγαν ότι είναι ανοιχτές στο διάλογο και ήθελαν να διευθετηθεί και να τελειώσει το θέμα. Κύριε Αντώνιο. Σήμερα, κυρία Αυτορίδου, το απόγευμα ελπίζω ότι θα έχουμε κάτι θετικό να ανακοινώσουμε και από αύριο οι μαθητές να επιστρέψουν στα μαθήματα τους. Χωρίς να απολυθεί η κυρία Χασαποπούλου. Να το απαντήσω μονολεκτικά. Ναι, χωρίς να απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Θα μπορούσαμε να μιλούμε πολύ ώρα, αλλά δεν ωφελεί σε τίποτε. Επαναλαμβάνω ότι κορυφώνονται κάποιες προσπάθειες, οι οποίες είναι πραγματικά ειλικρινείς και μιλώ με τα λόγου γνώσεως σε ό,τι αφορά την εργοδοτική πλευρά, Διοικητικό Συμβούλιο και Διεύθυνση του Σχολείου, που είναι απόλυτα ειλικρινείς οι προσπάθειες και η επιθυμία να βρεθεί μια λύση η οποία θα επιτρέψει την επιστροφή σε φυσιολογικού ρυθμού του σχολείου και να διαχειριστούμε τα όποια ζητήματα προκύπτουν από οτιδήποτε απασχολεί τη μια ή την άλλη πλευρά και τις δύο πλευρές απασχολούν διάφορα θέματα, θα μπορέσουν μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο με αμοιβαίο σεβασμό να βρουν τις λύσεις. Επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε χειριστεί ζητήματα τα οποία ήταν ζητήματα τόσο δυσεπίλητα και πολύπλοκα που θεωρώ αστείο, επιτρέψτε μου, είναι καταχρηστική η χρήση του όρου αστείο, δεν υπάρχει τίποτε το αστείο σε μια εργατική διαφορά, αλλά θεωρώ
ασήμαντο, ασήμαντο το μέγεθος του προβλήματος του συγκεκριμένου να διατηρεί τόσες μέρες μια εργατική διαφορά που τίνει να πάρει διαστάσεις που δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, και την οποία μπορούμε, και πιστεύω ότι υπάρχει ανάλογη, με όλα όσα έχω ακούσει, υπάρχει ανάλογη βούληση και από την πλευρά των εργαζομένων, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, διδακτικού προσωπικού, να τελειώνουμε με αυτή την εκκρεμότητα και να μπούμε στην ουσία των όποιων ζητημάτων προκύπτει. Έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή την σύσκεψη. Τώρα, μια και είστε μαζί μας, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας και θέλω να πάμε να δούμε λίγο τις αυξήσεις και την ακρίβεια που ταλαιπωρούν τους καταναλωτές, όχι μόνο όλους μας, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, κύριε Αντωνίου. Ένας από τους λόγους είναι η αύξηση στο μεταφορικό κόστος, η αύξηση στα καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες? Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πρόκλησης η οποία τίνει να καταστεί πρόβλημα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συντελεστή του κόστους παραγωγής, το οποίο είναι το ενεργειακό κόστος από τη μια, το κόστος απόκτησης των πρώτων υλών με τα οποία δραστηριοποιούνται ειδικά οι μεταπηδικές βιομηχανίες, που όπως ξέρετε στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εισαγόμενες οι πρώτες ύλες, και η εξαγωγή των μεταποιημένων πλέον προϊόντων επιβαρύνεται και με τα μεταφορικά και με την εισαγωγή των πρώτων υλών αλλά και με την εξαγωγή του τελικού προϊόντος. Όλα αυτά θέτουν ζητήματα τα οποία άπτονται πλέον αυτού του ανταγωνιστικού περιεχομένου των όποιων προσπαθειών της κυπριακής οικονομίας. Και είναι εδώ που πρέπει να επικεντρώσουμε και εδώ έχουμε εστιάσει τις προσπάθειες μας για να βρούμε εκείνες τις λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού προϊόντος, οτιδήποτε είναι αυτό, παρά τις όποιες διακυμάνσεις, τις πολύ κάθετες αυξητικές που έχουμε ζήσει και ζούμε και φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουμε να διαχειριζόμαστε και στο προσέως και στο προβλεπτό μέλλον. Οι τάσεις είναι διεθνείς, δεν είναι κυπριακές μόνο, και ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, κάτι το οποίο μπορεί να διατηρεί σε έναν βαθμό το συσχετισμό του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος ή πλεονεκτήματος κάθε χώρας με τους βασικούς ανταγωνιστές μας σχετικά αναλύωτο. Ναι. Την ίδια επιβάρηση δέχονται τις ίδιες πιέσεις, πληθωριστικές και άλλες, και οι βασικοί μας ανταγωνιστές, αλλά αυτό δίνει απλώς μια άνεση χρόνου για να αντιδράσουμε γρήγορα και έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δεν είναι στοιχείο εφησυχασμού. Ναι. Κύριε Αντωνίου, εκτός από τις αυξήσεις, εκτιμάτε και εσείς ότι θα δούμε και ελλείψεις σε κάποια προϊόντα ή καθυστερήσεις όσον αφορά στις παραγγελίες από επιχειρήσεις και από τον βιομηχανικό κλάδο? Ναι, η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται σε πάρα πολλά σημεία και με τα μεταφορικά και τις καθυστερήσεις αλλά και με τη σπάνη έλλειψη δηλαδή βασικών πρώτων υλών οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία της μεταπηδικής βιομηχανίας σε κάποιους κλάδους, και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο ασκεί πιέσεις όχι μόνο στο κόστος του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας προσφερόμενης αλλά ακόμα και στην επάρκεια ή τη χρονική εγκυρότητα των δεσμεύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Δηλαδή δεν είναι μόνο το στοιχείο, το ερώτημα το πόσο θα είναι το τελικό κόστος, είναι και το κατά πόσο θα μπορέσουμε να παραδώσουμε και το πότε θα παραδώσουμε. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνει στην εξίσωση με τρόπο που δημιουργεί περιβάλλον που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο με όρους επιχειρήν. Είναι εχθρός του επιχειρήν η ανασφάλεια, η ρευστότητα και η αβεβαιότητα, ειδικά σε βασικούς συντελεστές του κόστους παραγωγής. Άρα, ναι, κρατούμε όμως την ψυχραιμία μας, τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά είναι διαχειρίσιμα και είμαστε σε μια διάθεση, πρέπει να σας πω, με θετικό πρόσημο. Παρά τις πιέσεις, τις πληθωριστικές και όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε, το πρόσημο στη διάθεση στην οικονομία, όχι μόνο στην ΟΕΕ, έτσι, είναι θετικό. Βλέπουμε δυνάμεις δημιουργικές, πιέσεις αναπτυξιακές, οι οποίες
συμπιέζονται κυρίως λόγω της έλλειψης κατάλληλου εργατικού δυναμικού. Mm-hmm. Εκεί είναι ένα τεράστιο επίσης κεφάλαιο, το οποίο αν καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε και γίνονται προσπάθειες σε συνεννόηση και με τους εταίρους μας του συνδικαλισμού, αλλά και με την κυβέρνηση, τις οποίες αν τα καταφέρουμε να δώσουμε ένα απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, υπάρχει τόση δημιουργική ενέργεια μέσα στην οικονομία μας, που όπως το έχουμε πει όταν ξεκινούσε η κρίση, δεν ξέρουμε πώς, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπλήξουμε για μια ακόμα φορά ευχάριστα όλους όσους παρακολουθούν τα κυπριακά δρόμενα στο επίπεδο της οικονομίας. Και είμαστε ένα βήμα πριν να τελειώσει το 2021 και έχουμε καλύψει σχεδόν τη ζημιά του 2020. Μιλώ πάντα σε οριζόντιο εθνικό επίπεδο. Κατά τομέα έχουμε απώλειες, αλλά σε επίπεδο εθνικών είμαστε ήδη σχεδόν καλύψει τις ζημιές του 2020. Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο και έτσι πολύ σύντομα, γιατί είναι κάτι που θα ξανακουβεντιάσουμε πολλές φορές, αφορά στον κατώτατο. Η Υπουργός Εργασίας σε παρέμβασή της στη Σύνοδο του 29ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ την Τετάρτη, είπε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υιοθετηθεί ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός. Επιγραμματικά, ποια είναι η θέση της ΟΕΒΑ και αυτός ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί, κύριε Αντώνιο, ανάλογα με το επάγγελμα? Κυρία Φλωρίδου, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο του κοινωνικού διαλόγου. Λόγω απουσίας μου εκτός Κύπρου δεν είχα τη χαρά να ακούσω διαζώσεις στις όποιες δηλώσεις ή ομιλίες έχουν γίνει, αλλά εκείνο το οποίο έχω κρατήσει στις συσκέψεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, μαζί με τους συνεργάτες μας βεβαίως, ήταν όλοι παρόντες, είναι ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί ο διάλογος μέχρι τέλος του χρόνου και όχι να έχουμε εθνικό κατώτατο μέχρι τέλος του χρόνου. Το πότε, το πώς, με ποιες προϋποθέσεις και όλα αυτά, είναι ζήτημα το οποίο επαφίεται πάντα στην κυρίαρχη απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά υποθέτω ότι θεωρώ δεδομένο ότι και εκεί θα προηγηθούν εξαντλητικές διαβουλεύσεις. Εάν θα υλοποιηθεί, το πότε, το πώς, με ποια μορφή. Εκείνο το οποίο θα τελειώσει είναι ο διάλογος μέχρι το, μέχρι το τέλος του έτους, και είναι μια καλή ευκαιρία να αναφέρω ότι σήμερα αποστέλνουμε κοινή επιστολή με τον ομόλογο μου των εμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων προς την Υπουργό, με την οποία ζητούμε να επισπευστεί η αποστολή προς τις οργανώσεις, όχι μόνο τις δικές μας αλλά όλες που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο, των μελετών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για διαμόρφωση του πλαισίου προσέγγισης του πολύ καυτού αυτού θέματος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Συνεχίζετε μπάνια στη Λέμεσο, διότι τώρα έχω και εγώ την ευκαιρία να... Συνεχίζουμε βεβαίως. Πάντως πήγατε στην Πάφο, δεν ξέρω, Λέμεσο δεν σας είδα, κύριε Αντωνίου. Ήταν εκτός όρων παρουσίας του μαζικού πληθυσμού, οπότε ναι, έχετε δίκιο. Μάλιστα, λοιπόν, το επόμενο Skype θα το κάνουμε από το Ladies Mile, εντάξει. Θα το κάνουμε ζωντανά όμως. Θα το κάνουμε εκεί. Το κάνουμε για λοιπόν, ή να έρθείτε εδώ στο στούντιο, μας το χρωστάτε εδώ και τόσα χρόνια. Μου είπετε Ladies Mile, θα πάμε στο Ladies Mile. Προτιμάτε Ladies Mile. Αυτό προτείνατε, πώς μπορώ να το άρθω. Το κλείσαμε. Ευχαριστώ, κύριε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε τώρα. Τον κρατικό προϋπολογισμό παραδώσει σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Μας ενημερώνει ο Λεύκος Χρήστου. Καλό μεσημέρι, Λεύκο. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Όντως θα πρέπει να σοβαρευτούμε και θα πρέπει όμως τον κύριο Αντωνίου, αν μου επιτρέπετε, ότι όντως ο κοινωνικός διάλογος για τον κατώτατο ολοκληρώνεται τέλος Δεκεμβρίου, άρα λοιπόν αρχές του 2022. Δεν θα έχουμε κατώτατο. Αλλά ο Υπουργός Εργασίας είχε πει στο συνέδριο της ΕΚ, αναφέρθηκε στο πόρισμα και στη γνωμάτευση και στην έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που λέει τι, ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη πρέπει να έχουν εθνικό κατώτατο μισθό. Τι σημαίνει εθνικός κατώτατος μισθός? Να υπάρχει για όλα τα επαγγέλματα. Στην Κύπρο μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο για 11 επαγγέλματα. Και συνεχίζω. Λοιπόν, όντως, Στεφανή, η επίδοση σήμερα του κρατικού προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη,
προς την πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας συζήτησης του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί με την ψήφιση πριν το τέλος του έτου. Βασικά την ψήφιση του πριν το τέλος του έτους ενώπιον της Ολομέλειας. Η συζήτηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου. Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 αφορά, κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η δημοσιονομική διόρθωση, η οποία, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, είναι αναγκαία, καθώς τα δημόσια οικονομικά έχουν πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης. Επιπρόσθετα, να πούμε ότι το κράτος στήριξε την πραγματική οικονομία με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, στήριξε βασικά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Αυτό άλλωστε τόνισε στις δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών, ευθύς μετά την επίδοση του προϋπολογισμού στην Πρόεδρο της Βουλής. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, είπε, υπολογίζεται να μειωθεί στο 1,5% του ΑΕΠ το 2022, από το εκτιμόμενο 5,1% του 2021. Είναι ελλείμματα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, που προέκυψαν λόγω των αυξημένων δαπανών για στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων. Να. Τα δημόσια οικονομικά, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, είναι αυτά που έδωσαν την ώρα της μεγάλης κρίσης την ευχέρεια να στηριχτεί η οικονομία. Το 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 5,5%. Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, είπε «Χρειάζεται να φτάσουμε στους στόχους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και διαβεβαίωση πως η Βουλή των Αντιπροσώπων και η ίδια προσωπικά θα συνεργήσουν για να κερδίσει η Κύπρος και αυτό το στοίχημα». Καταλήγοντας και παντρεύοντας το όσα είπε προηγουμένως ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών, «Μια στέρεα οικονομία θα στηριχτεί πάνω σε ένα στέρεο κρατικό προϋπολογισμό». Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεύκο Χρήστου. Καλό υπόλοιπο. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή σας με αυτό και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ιατρικό το επόμενο μας θέμα, καθώς είναι σε έξαρση οι παιδικές ιώσεις. Εκτοξεύθηκαν τα περιστατικά κοξάκι και γαστρεντερίτιδας. Πάμε στο Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου. Μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ηλία. Καλό σας μεσημέρι. Τι είναι ο ιός ο κοξάκι? Ο ιός κοξάκι είναι ένας εντεροϊός, ανήκει στην ομάδα των εντεροϊών, ο οποίος προκαλεί λοιμώξεις κυρίως σε μικρά παιδιά, σε παιδιά κάτω των 4 ετών. Είναι παιδιά τα οποία κυρίως πηγαίνουν σε ευρεφοκομικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, όπου μπορεί να εμφανιστεί με πυρετό, αδιαθεσία του παιδιού και εξανθήματα τα οποία είναι συνήθως χαρακτηριστικά. Βγάζει φουσκάλες, να το πω έτσι απλοϊκά, στο στόμα, στα χέρια και στα πόδια, γι' αυτό και λέγεται νόσος χεριών, ποδιών και στόματος, το οποίο είναι πολύ μεταδοτικός ο ιός κοξάκι. Μεταδίδεται κυρίως με το σάλιο σε άλλα παιδάκια των νηπιαγωγείων. Γι' αυτό τον λόγο προτρέπουμε τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν αυτό τον ιό να μείνουν περιορισμένα στο σπίτι, για να μην γίνεται μετάδοση του ιού και στα άλλα παιδιά. Υπάρχουν περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, γιατρέ μου? Ναι, τα παιδιά τα οποία χρήζουν νοσηλείας με τον ιό κοξάκι είναι σπάνια. Είναι κυρίως τα πολύ μικρά παιδιά τα οποία έχουν έντονες βλάβες στη στοματική κοιλότητα και δεν μπορούν να συνιστούν ικανοποιητικά τα παιδιά. Επομένως, για να αποφευθεί η πιθανότητα να αφυλατωθούν τα παιδιά, μπαίνουν στο νοσοκομείο για ενυδάτωση. Αλλά να πούμε ότι η θεραπεία είναι συμπτωματική. Δηλαδή, τα παιδιά θα πάρουν αντιπυρετικά αν έχουν πυρετό, τα οποία είναι και παυσίπονα, και καλή ενυδάτωση. Και πρέπει τα παιδιά να μείνουν περιορισμένα στο σπίτι για να μην γίνει μετάδοση του ιού και στα άλλα παιδιά του νηπιαγωγείου ή του βραφοκομικού σταθμού. Αυτός ο ιός αφήνει μόνη μια νοσία? Αυτός ο ιός αφήνει μόνη μια νοσία, ο συγκεκριμένος ιός. Δεν μπορεί να νοσήσουν και ενήλικες, να πούμε, αλλά οι ενήλικες μπορεί να νοσήσουν ασυμπτωματικοί. Μπορεί να αφήσει η ανοσία
στο παιδί, δεν, ένα παιδί που θα νοσήσει από τον ιό Κοξάκη, συνήθως δεν, από το συγκεκριμένο στέλεχος δεν ξανανοσεί. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιο εμβόλιο, έτσι, κατά του Κοξάκη. Έχουμε όμως εμβόλιο κατά της γαστρεντερίτιδας, γιατρέ μου. Ναι, για τον Κοξάκη δεν έχουμε, όπως έχετε πει, εμβόλιο. Mm-hmm. Για την, τώρα για να πάμε στην γαστρεντερίτιδα, είναι μια άλλη έτσι, μεγάλη επιδημία της εποχής που mm-hmm. παρατηρείται έτσι κατά κύματα, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτή η γαστρεντερίτιδα παρουσιάζεται με δύο μορφές. Μπορεί να οφείλεται σε κάποιον ιό, που είναι η πιο συνηθισμένη της μορφή, ή μπορεί να οφείλεται σε μικρόβιο, σε βακτήριο, και να είναι μικροβιακή γαστρεντερίτιδα, η οποία έχει και πιο θορυβώδη κλινική εικόνα. Δηλαδή το παιδί με την απλή υιογενή γαστρεντερίτιδα παρουσιάζει, μπορεί να απουσιάζει ο πυρετός ή παρουσιάζει χαμηλή πυρετική κίνηση, παρουσιάζει εμέτους γαστρεντερικές διαταραχές, ενώ το παιδί με την μικροβιακή γαστρεντερίτιδα παρουσιάζει ψηλό πυρετό, επηρεασμένη γενική κατάσταση και συνήθως οι διαρροϊκές του κενώσεις περιέχουν και αίμα και παρουσιάζει και έντονο κοιλιακό άλγος. Άρα είναι πιο θορυβώδης η συμπτωματολογία. Εμβόλιο έχουμε μόνο σε ένα είδος υιογενούς γαστρεντερίτιδας που οφείλεται στον ιό ρότα. Είναι ο πιο συνηθισμένος ιός που προκαλεί γαστρεντερίτιδα στην παιδική ηλικία. Και έχουμε αυτό το εμβόλιο, το οποίο χορηγείται από το στόμα και πρέπει να χορηγείται πριν την ηλικία των 6 μηνών. Είναι σε δύο δόσεις, την ολοκληρώνει το παιδί πριν την ηλικία των 6 μηνών. Ναι. Να πούμε ότι οι γονείς πότε πρέπει να ανησυχήσουν όταν ένα παιδί έχει γαστρεντερίτιδα. Θα ανησυχήσουν αν το παιδί είναι κομμένο, εάν δεν έχει φυσιολογική δραστηριότητα, εάν είναι απαθές, εάν παρουσιάζει ξηρότητα στους στοματικούς βλενογόνους ή μειωμένη διούρηση, αν τα πανάκια του παιδιού, ειδικά τα μικρά παιδιά τα οποία είναι πιο ευάλωτα, εάν έχουν μειωμένη διούρηση, εάν έχουν στεγνά, εάν δεν έχουν δάκρυα τα παιδιά, εάν είναι ανόρεκτα ή αν παρουσιάζουν ψηλό πυρετό, αυτά είναι τα κύρια σημεία ασυγκράτωσης που πρέπει να προστρέξουν στο νοσοκομείο για εκτίμηση από τον παιδίατρο και ενδεχομένως για εισαγωγή για να πάρει ενδοφλέβια. Χορήγηση υγρό, γιατί να πούμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε κάποιον ιό που δεν χρειάζεται αντιβιωτική αγωγή. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στα εμβόλια κατά του κορονοϊού, εμβολιάζουν οι γονείς τα παιδιά τους. Την ίδια ώρα τρέχει και η σχετική εκστρατεία από την παιδιατρική εταιρεία, κύριε Ηλία. Να πούμε ότι ξεκίνησε η εμβολιασμός των παιδιών με ενθουσιασμό. Είχαν εμβολιαστεί τις πρώτες 2-3 εβδομάδες γύρω στο 20% των παιδιών, τουλάχιστον με την πρώτη δόση, στις ηλικίες 12 με 15. Στη συνέχεια, επειδή παρατηρήθηκε μία ύφεση της νόσου στον μαζικό πληθυσμό, στο γενικό πληθυσμό, είχε παρατηρηθεί μειωμένους θανάτους. Υπάρχει ένας εφησυχασμός με αποτέλεσμα τη δεδομένη στιγμή μόνο ένα στα 4 παιδιά να έχουν εμβολιαστεί από τον κορονοϊό στην ηλικία των 12 με 15 ετών. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Γι' αυτό το λόγο και η παιδιατρική εταιρεία έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία για μια εκστρατεία ενημέρωσης των γονέων για να εμβολιάσουν τα παιδιά τους έναντι του κορονοϊού, γιατί υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, ότι αν τα παιδιά δεν εμβολιαστούν σε ικανοποιητικό ποσοστό πέραν του 70%, τότε είναι πιθανό να παρατηρηθούν αλυσίδες διασποράς του ιού μέσα στα σχολεία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ίδια σχολική χρονιά αφενός, και αφεντέρου έχουμε δει ότι ορισμένα παιδιά μπορεί να νοσίζουν σοβαρά είτε από οξία λίμωξη από τον κορονοϊό είτε ακόμη από τις απότερες επιπλοκές όπως είναι το σύνδρομο MISC. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό με τον εμβολιασμό των παιδιών της ηλικίας 12 με 15 ετών, με ένα εμβόλιο το οποίο είναι αρκετά μελετημένο, είναι απόλυτα ασφαλές και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, ούτως ώστε να νοσήσει το παιδί ή ακόμη και να μεταδώσει την νόσο. Ναι. Επομένως, είναι εκ των ουκάνεφα η πράξη αυτή και πρέπει να προχωρήσουμε, και θα έλεγα
μέχρι την, για να προστατεύσουμε και τις μικρότερες ηλικίες, γιατί τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών που δεν έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού, αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιο ευάλωτα από τους μεγάλους. Σήμερα να πούμε ότι εισήχθη ένα βρέφος 9 μηνών στο Σάλα Μανδικής Πίεσης με οξία λίμωξη από κορονοϊό. Και συνήθως αυτά τα παιδιά, η μετάδοση γίνεται από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι κατά κανόνα εμβολιασμένο. 9 μηνών, είπατε, για τρεμό. 9 μηνών. 9 μηνών. 9 μηνών. Αγοράκι, κοριτσάκι. Είναι ένα αγοράκι 9 μηνών, το οποίο εισήχθη σήμερα με πυρετό, με διαγνωσμένη λίμωξη από COVID-19. Έχουμε και άλλα παιδάκια που νοσηλεύονται με COVID. Με COVID όχι, έχουμε ένα παιδί με πιθανό MIST, το οποίο νοσηλεύεται. Με COVID δεν είχαμε. Τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί μία ύφεση στις εισαγωγές, δηλαδή είναι μηδαμινές εισαγωγές έως ελάχιστες σε σχέση με πριν από 2 μήνες που είχαμε την έξαρση τον Αύγουστο. Αλλά αυτό δεν μας εφησυχάζει, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Και να πούμε ότι αυτό το χειμώνα περιμένουμε και άλλες υιογενείς λοιμώξεις να έρθουν στο προσκήνιο. Υιογενείς λοιμώξεις οι οποίες ήταν καταπιεσμένες τα 2 τελευταία χρόνια και δεν έχουν παρατηρηθεί. Μία άλλη υιογενής λοίμωξη που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός, ο RSV, που προκαλεί οξία βροχιολίτιδα στα βρέφη, και αυτός είναι αρκετά μεταδοτικός ιός, όπως και ο κοξάκι που μεταδίδεται με τα σταγονίδια. Και μπορεί, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε RSV από το καλοκαίρι, έτσι σποραδικά περιστατικά, αλλά πιστεύουμε ότι φέτος ενδεχομένως να έχουμε μια επιδημία του RSV, μια επιδημία που άλλωστε παρατηρείται κάθε 3 με 4 χρόνια. Επομένως, εάν κανείς συνυπολογίσει ότι εκτός από την επιδημία με τον RSV μπορεί να έχουμε και επιδημία γρίπης, γι' αυτό το λόγο είναι και σύσταση για δεύτερη συνεχή χρονιά ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας πέρα των 6 μηνών και η απεμβόλια της γρίπης, για να περιορίσουμε τη συνοσηρότητα με τον πιθανό κορονοϊό, εάν έχουμε και κορονοϊό, ή και τις άλλες υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως είναι οι διάφοροι αδενοϊοί που παρατηρούνται, ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα. Και να είναι δύσκολα τα πράγματα. Ορισμένα παιδιά να χάσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό το καλύτερο πράγμα είναι η πρόληψη παρά η θεραπεία. Και επειδή έχουμε τη δυνατότητα της πρόληψης, γι' αυτό το λόγο έχουμε γίνει γραφικοί, γι' αυτό το λόγο επανειλημμένα καλούμε τον κόσμο να εμβολιάσει τα παιδιά τους. Είναι μια πράξη ευθύνης τόσο προς τα ίδια τα παιδιά, γιατί τα προφυλάσσει τα παιδιά να μην νοσήσουν σοβαρά. Γιατί έχουμε δει ότι ειδικά το στέλεχος ΔΕΛΤΑ μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση και στον παιδικό πληθυσμό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απότερες επιπλοκές, αλλά και να προφυλάξει τα μικρότερα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού, το όλο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και κατ' επέκταση την κοινωνία από τη διασπορά του ιού, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Είναι αλυσιδωτές οι επιδράσεις που θα έχουμε εάν κάποιος δείξει ανευθυνότητα και δεν προχωρήσει τα καλέσματα της επιστήμης για να προλάβουμε τα χειρότερα. Και είναι καλό, πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε ότι δεν υπήρξαν σοβαρές παρενέργειες από τον εμβολιασμό στα παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών, κύριε Ηλία. Ναι, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Να πούμε ότι έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Κανένα παιδί δεν έχασε τη ζωή του, όπως άλλωστε αναμενόταν ότι θα συμβεί αυτό από τον εμβολιασμό. Στην Κύπρο δεν είχαμε περιστατικό, ούτε ακόμη και για την οξία μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα που παρατηρείται με μια εξαιρετικά σπάνια συχνότητα, με μια συχνότητα στις 100.000 που λέει παρατηρηθούν 1,8 περιστατικά. Δεν είχαμε παρατηρήσει στην Κύπρο τέτοια περιστατικά. Φυσικά και αυτά τα περιστατικά εκεί που παρατηρήθηκε είναι ήπια και αυτοϊάθιμα και αυτοπεριοριζόμενο. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος οι γονείς να μην προχωρήσουν στην πράξη ευθύνης του εμβολιασμού των παιδιών τους εναντί του COVID-19, αλλά θα έλεγα και εναντί και της γρίπης, για να προφυλάξουμε τα χειρότερα. Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμβολιάζονται το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι της Αθιένου. Πάμε στον Δήμαρχο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καρεκλά. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Ήταν ένα δικό σας αίτημα προς το Υπουργείο η παρουσία στο Δήμο κίνητης μονάδας, σωστά?
Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο και ιδιαίτερα την αναπληρώτρια διευθύντρια των ιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Νόλια Καλακούτα. Είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που έρχονται στην Αφιένου και τους ευχαριστούμε θερμά. Σίγουρα συμβάλλουμε και εμείς στο να γίνεται εμβολιασμός και να αυξάνεται το ποσοστό κλπ. Αλλά από την άλλη εξυπηρετούμε τους ίδιους τους δημότες μας, τους ακρίτες αφιενίτες, κυρίως τους ηλικιωμένους, αλλά και των άλλων πληθυσμών, οι οποίοι μπορούν να εμβολιαστούν εδώ στο ανακαινισμένο των νέων κέντρων υγείας μας, ένα σύγχρονο ωραίο κτίριο, το οποίο ακόμα δεν μπήκε σε ουσιαστική λειτουργία, αλλά με τον εμβολιασμό το βλέπει ο κόσμος και το χαίρεται. Πόσα άτομα θα εμβολιαστούν το Σάββατο, κύριε Δημαρχέ? Θα έχουμε 290 άτομα. Έχω την τελική λίστα με τον τελικό κατάλογο που ετοιμάστηκε πριν από λίγο. Είναι 290 άτομα. Μέχρι και η τελευταία στιγμή μας γράφεται ακόμα κόσμος. Ξέρετε, οι υπηρεσίες του Δήμου ασχολούνται αρκετά για να πετύχει αυτός ο εμβολιασμός. Και πολλά τα άτομα χρειάζεται επικοινωνία με τον κάθε ένα, να τον ενημερώσει τι ώρα θα έρθει κλπ. Τα κάνουμε όλα ως υπηρεσία του Δήμου στην προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τους δήμοντες μας. Ναι, ποιες ώρες θα γίνει ο εμβολιασμός? Θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι τελευταίοι έχουν ειδοποιηθεί να έρθουν η ώρα 1. Ειδοποιούμε γύρω στα 30 άτομα ανά μισή ώρα για να μην γίνεται συνωστισμός εκεί στο κέντρο, να τηρούμε τα πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό κλπ. Ναι. Και ο εμβολιασμός αφορά ποιες δόσεις, κύριε Δημαρχέ? Δεν σας ακούσα, συγγνώμη. Ο εμβολιασμός αφορά ποιες δόσεις? Λοιπόν, είναι, θα είναι όλο εμβόλια της Pfizer και έχουμε 120 άτομα τα οποία ξεκινούμε από μικρά παιδιά 13 μέχρι 14, έχουμε 14, 15, 16 μέχρι 19 ετών. Μπράβο. Νεαρούς 22, 25 κλπ. Και οποιαδήποτε ηλικία οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί πριν 3 εβδομάδες και θα κάνουν τη δεύτερη δόση. Τη δεύτερη δόση λοιπόν, μάλιστα. Και 170 άτομα, ίσως 168, γιατί τελευταία στιγμή μας μπήκαν και 2-3 άτομα που θα κάνουν πρώτη δόση και είπαμε θα τους κάνουμε και αυτούς, οι οποίοι 170 σχεδόν είναι άτομα 75 χρονών και άνω, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με 6 μήνες με το ίδιο. Έχουν παρέλθει 6 μήνες από την δεύτερη δόση και θα προχωρήσουν με την τρίτη. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Και όσον αφορά τα κρούσματα, κύριε Καρεκλά, έχετε στο Δήμο σας ποια είναι η εικόνα? Αυτή την περίοδο δεν έχουμε ευτυχώς κανένα κρούσμα και χαιρόμαστε. Γίνονται αρκετοί έλεγχοι με rapid test κλπ. Και με PCR κάποιοι που κάνουν. Δεν έχουμε καθόλου, μα καθόλου. Πάρα πολύ ωραία το Σάββατο και λοιπόν, εμβολιασμός. Ναι. Το Σάββατο δεν θα είναι μια μέρα δύσκολη κλπ. Θα είναι μια γιορτή, γιατί εκεί στο χώρο που γίνεται ο εμβολιασμός, τα άτομα που έρχονται, θέλω να ευχαριστήσω και την λειτουργών Άρφα Επισκεπτριών Υγείας Λάρνακας Αμοχώς του, η κυρία Γεωργία Χριστοδούλου, με τους επισκέπτες υγείας και το άλλων ιατρικών και παραϊατρικών προσωπικών του Υπουργείου που έρχονται, κάνουν την όλη διαδικασία, τα φαίνεται σαν μια γιορτή και το διασκεδάζει ο κόσμος και δεν της ανασχέτει, δεν καθυστερά και πραγματικά γίνεται μια ωραία γιορτή και εμβολιάζεται ο κόσμος σε το χαίρεται. Με τις μάσκες τους όμως όλοι, κύριε Δήμαρχε. Όλοι με τις μάσκες. Όλοι με τις μάσκες και τηρώντας όλοι τα πρωτοκόλλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Άλλη μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τίτλους ειδήσεων. Επιστρέψαμε και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους πως έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Διήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Πολωνίας στην Κύπρο. Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δείχνουν την κατάλληλη λύση Κυπριακού, ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Νέα ναύτεξα από την Τουρκία εντός της Κυπριακής ΑΟΣ στην περιοχή κίνησης του Nautical Geo. Εκτός Ελλάμου, Ανδρέας Εμιστοκλέους λόγω συμπεριφοράς. Ζητούν επιστροφή της έδρας. Νομικά η έδρα ανήκει στο άτομο και όχι στο κόμμα, σύμφωνα με τον νομικό Σίμω Αγγελίδη. Διαχειρίσιμη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην βιομηχανική περιοχή Αγίου Σιλά στη Λεμεσό. Κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου 3,5 εκτάρια. Παρέδωσε σήμερα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022 στην Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Προειδοποιούν με δυναμική αντίδραση ασθενείς. Τελεσίγραφο προς τον ΟΚΙΠΗ και το Υπουργείο Υγείας για τις λίστες αναμονής.
ανακοίνωσε το διορισμό ποινικών ανακριτών στην υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου, ο Γενικός Εισαγγελέας. Συγκλονίζει η νέα σοβαρή καταγγελία που βρίσκεται ενώπιον των αρχών. Μητέρα κακοποιούσε τις κόρες της, έβγαζε βίντεο και τα έστελνε στον σύντροφό της. Αθώος ο Νορβηγός για την απαγωγή της κόρης του το 2017. Προανήγγειλε μικρές χαλαρώσεις, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν αύριο από το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Υγείας. Σε έξαρση παιδικές ιώσεις εκτοξεύθηκαν τα περιστατικά Κοξάκη και Γαστρεντερίτιδας. Καμπάνα δεκάδων εκατομμυρίων στην Τουρκία από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Κερίνιας. Το θέμα των αγνοωμένων συζήτησε ο Επίτροπος Προεδρίας με τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στη 1 η ώρα με το Top Story. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 το απόγευμα με τίτλους ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο και ασφαλές υπόλοιπο. Γεια σας.